Και λίγο θα ήθελα παρακαλώ να επιδείξουμε λίγο υπομονή με προσευχή με όλη αυτή την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε, να πραγματοποιήσουμε και να δοθούν τα μηνύματα έστω και με αυτή όλη την ταλαιπωρία που υποστήκαμε. Ας επιδείξουμε πολύ έτσι ανοχή και προσευχή ιδιαίτερα να μπορέσουμε να επιτελέσουμε με όλη αυτή που αξίζει πραγματικά την ομολογία μας, που βλέπετε ότι πόσο σημαντική και πόσο τους ενοχλεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Χριστό Ανέστη όλοι μαζί, θα το ψάλλουμε. Χριστός Ανέστη, ας ξεκινήσουμε επειδή έχουμε καθυστερήσει για να πούμε κατευθείαν. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, άξιο μοναχικό τάγμα, μοναχοί και μοναχές, εκπρόσωποι χριστιανικών φορέων, συλλόγων και πατριωτικών κινημάτων, χριστεπώνυμων πλήθος, Χριστός Ανέστη. Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίου του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας και του Πανελλήνιου Ομολογιακού Συλλόγου Εθνικών και Ορθοδόξων Παραδόσεων, χαιρετίζουμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο προσκλητήριο της σημερινής Πανελλαδικής Συγκέντρωσης κλήρου και λαού με θέμα την ηλεκτρονική ταυτότητα. Το ΕΛΚΙΣ παρακολουθεί το θέμα στενά και έχοντας την εμπειρία της ενέργειας των προηγούμενων κυβερνήσεων που αγωνίστηκε για 32 και πλέον έτη ενάντια στην έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, λυπάται για την αγωνία μερικών βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εξέφρασαν την καθυστέρηση έκδοσής των. Αισθάνεται την υποχρέωση με ένα ισχυρό μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση και στους Έλληνες πολίτες με την έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας. Την κατάργηση της ελευθερίας του ανθρώπου μέσω της ηλεκτρονικής σκλαβιάς που επιχειρείται με μία σειρά ενεργειών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως την ηλεκτρονική ταυτότητα, το ΑΜΚΑ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και όλα που αποτελούν εργαλεία απόλυτου ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Στον ισχύον σύνταγμά μας, το άρθρο 5 αλλά και το άρθρο 6 κατοχυρώνει το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας. Προσωπική ελευθερία χαρακτηρίζεται η φυσική σωματική ελευθερία, δηλαδή το δικαίωμα κάθε ατόμου να κινείται ελεύθερα μέσα στη χώρα του και να αναπτύσσει τη δραστηριότητά του χωρίς να επιτρέπεται η καταδίωξη, η σύλληψη, φυλάκιση ή ο περιορισμός του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Με την ηλεκτρονική ταυτότητα εγκυμονούν κίνδυνοι από τυχόν διαρροή δεδομένων μας σε τρίτους, κίνδυνοι οι οποίοι τυχόν υποκλοπή δεδομένων μέσω των hacker με την τεχνολογία ασύρματης εκπομπής του RFID. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι το τελευταίο βήμα πριν το τελικό σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Όπως αναφέρει η Ιερά Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος με τη σφραγίδα του Παναγίου Πνεύματος και ο Τριαδικός Θεός μας χάρισε την ελευθερία μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πνευματικά θωρακισμένοι με σοφροσύνη, πραότητα, υπομονή και επιμονή σε αυτές τις δύσκολες ώρες που δοκιμάζεται επικοινωτρόπως η Ορθόδοξη Ελλάδα μας, που μόνο τυχαίο δεν είναι.
Η όλη κατάσταση είναι οργανωμένο σχέδιο για την εξόντωση της Ελλάδος με σκοπό την γενοκτονία μας, με αλλίωση του πληθυσμού, καθώς όλοι οι νόμοι του κράτους είναι εναντίον του Έλληνα πολίτη. Όπως η υποχρεωτική εφαρμογή του ΆΜΚΑ, να μην μπορούν σήμερα αδέρφια μας να έχουν την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και την αφαίρεση της συνταξιοδότησής τους και το μισθό. Προετοιμάσανε τη δίθεν οικονομική κρίση, την παραχώρηση της διεθνής μας κυριαρχίας, όπως είχε προειδοποιήσει η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη στην εκφώνηση του Προέδρου τότε της Δημοκρατίας, κυρίου Κάρολου Παπούλια. Είχε πει εν ονόματι της ειρήνης θα χρειαστεί να κάνουμε και παραχωρήσεις. Και παραχωρήσεις βλέπουμε μπροστά μας όπως το Μακεδονικό. Επίσης την ανεξέλεκτη εισροή λαθρομεταναστών στη χώρα μας με επικίνδυνες διαστάσεις για την ασφάλεια των πολιτών με την αύξηση της εγκληματικότητος, αυτοί εξελιχθήκανε μέσα στη συνθήκη Σέγγερ και του Βλήνου 2. Την αλλίωση της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, των θρησκευτικών μαθημάτων και συμβόλων. Όσον αφορά τις πιέσεις της Αμερικής προς την ελληνική κυβέρνηση για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας με τις υπάρχουσες ταυτότητες έχουμε παραμείνει από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο. Να σας θυμίσω ότι όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών έγιναν σε χώρες που είχαν τις νέες βιομετρικές ταυτότητες. Ζητούμε από τους σταγούς της Εκκλησίας να πάρουν άμεση θέση, όπως από προηγούμενες εγκυκλίους της Εκκλησίας, της Ελλάδος και της Επιστασίας του Αγίου Όρους, να πάρουν αρνητική θέση για αυτό το θέμα που είναι μείζονος σημασίας. Εδώ από αυτό το ιστορικό βήμα ζητούμε την ακύρωση της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων επαορίστως, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Γιατί η Ελλάδα έδωσε τον πολιτισμό και τα φώτα σε αυτούς σήμερα, γιατί όπως η Αγγλία, η οποία δεν δέχτηκε το νόμισμα, δεν είναι και είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εμείς μας υποχρεώνουν να υποταχθούμε σε αυτήν πραγματικά την ηλεκτρονική σκλαβιά που θέλουν να εφαρμόσουν στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Γι' αυτό εμείς σε αυτές τις ώρες η δειλία μας, η αδιαφορία μας, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα πληρωθεί εν ημέρα κρίσεως με του και ειδά ημάς από τον Δικαιοκρίτη Κύριο. Καλούμεθα με ομοψυχία, ενωμένη κλήρος και λαός να ομολογήσουμε όπως μας λέει ο Κύριος μας, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το Ορθόδοξο ελληνικό έθνος! Ζήτω! Χριστός Ανέστη! Ζήτω! Καλή δύναμη και να είστε σίγουροι με όλα αυτά σήμερα που είδαμε και αποκαλυφθήκανε είναι υπέρ μας! Μην δηλιάζετε, μην το είστε, γιατί έχουνε καταφέρει ακριβώς αυτό που επιχειρήσανε σήμερα να μας κλονίσουνε, το αντίθετο! Θα τους δώσουμε ένα μήνυμα από εδώ ισχυρό, τη συστήρωση και την αποφασιστικότητά μας με την πίστη μας και μόνο αποφασισμένοι ότι δεν θα εφαρμοστεί και θα ακυρώσουμε αυτά τα νομοσχέδια για την εφαρμογή αυτής της ηλεκτρονικής σκλαβιάς. Καλή δύναμη και θα έχουμε στη συνέχεια, θα σε ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες, οποιοσδήποτε και θα είναι οι ανακοινώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, θα έχουμε επίσημα να σας ενημερώσουμε τι ενέργειες θα κάνουμε και νομικές για όλη αυτή σήμερα την προσβολή που υποστήκαμε. Θα έχουμε και θα το μελετήσουμε και θα μεθοδεύσουμε από νόμιμες διαδικασίες μέσα από τη δημοκρατία να μπορούμε να ζητήσουμε πραγματικά αυτό όλο σήμερα που δεχτήκαμε. Σας ευχαριστώ και στη συνέχεια θα έχουμε όλους τους εδώ τους πολύ πολύ επίλεκτους ομιλητές να μας δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους όλα αυτά που έχουν πραγματικά σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Και τώρα παρακαλώ στο βήμα να έρθει από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου ο πατέρας Γρηγόριος για όλο τον διωγμό που
που έχει υποστεί ιερά μονή εστιμένου το περιβόλι της Παναγίας μας, πραγματικά να δώσει με την ευλογία του να διαλυθεί κάθε κακό. Ελάτε το τρίτο. Λουφκέντο σε εβραϊκές συναγωγές και μασονικές στοές. Είναι άρρωστοι ψυχοπαθείς, πρέπει να κλείσουν οι εβραϊκές συναγωγές. Χριστός Ανέστη. Ερχόμενος, αδέλφια μου, από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας μας, από την μαρτυρική Ιεράμονη Ισουγμένου, θα ήθελα να σας μεταφέρω εν πρώτης τις ευχές και ευλογίες της Παναγίας μας και τις ευχές και ευλογίες του αγωνιζομένου γέροντός μας, Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή κρατάει Ορθοδοξία, απειλείται με φυλάκιση 20 ετών. Επενώ και επικροτώ όσα είπε ο κύριος Δημήτρης πριν από λίγο, θα με επιτρέψετε όμως εγώ να εστιάσω κάπου αλλού το θέμα. Πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει στο Άγιον Όρος ένας Εβραίος. Κατά παραχώρηση της Παναγίας μας, αυτός ο Εβραίος έτυχε να περάσει από τις Καριές, που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, και εκεί να διανυκτερεύσει σε ένα πανδοχείο. Θεού παραχωρήσει, εκείνος ο Εβραίος έτυχε εκείνο το βράδυ να μεθύσει από την κατανάλωση πολύ κρασιού και άρχισε μπροστά στον κόσμο να λέει το εξής: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι Εβραίος και δουλεύω για αυτούς οι οποίοι έχουν ως σκοπό να διαλύσουν το Άγιον Όρος. Βλέπετε τον Άθωνα? Τόσο χρυσάφι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εμείς οι Εβραίοι για να διαλύσουμε το Άγιον Όρος και την Ελλάδα. Και βλέπετε ότι τα λόγια τους εφαρμόζονται. Είναι γνωστό της πάση ότι οι σημερινές ταυτότητες που θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα αίτημα της εβραϊκής κοινότητος της διεθνούς μασονίας, οι οποίοι έχουν δώσει ως απαραίτητη προϋπόθεση, έχουν παρουσιάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορούν οι Έλληνες να εισπράττουν τα ευρωαργύρια των Βρυξελών. Είναι γνωστό λοιπόν ότι πρέπει να αρνηθούμε αυτές τις ταυτότητες, αγαπητοί μου χριστιανοί. Βλέπω όμως πολλούς οι οποίοι δηλιάζουν, έρχονται και μας λένε: «Συμφωνούμε, πατέρες, ότι οι ταυτότητες αυτές είναι εξάρτηση, είναι ηλεκτρονικός έλεγχος, είναι προθάλαμος του σφραγίσματος, όμως πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εάν αρνηθούμε να τις πάρουμε? Πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε τις συντάξεις μας, να έχουμε χρήματα να πούμε στο νοσοκομείο εάν αρνηθούμε αυτές τις ταυτότητες?» Και εδώ, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι η απάντηση που θέλω να εστιάσω. Ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο λέει: «Μη φοβού των μικρών πίμνιων, μη φοβάστε και ας είστε λίγοι». Δείτε λίγο στην ιστορία μας. Ο Χριστός μας βοηθούσε τους μάρτυρες, τους ομολογητές της πίστεως. Μπορεί να αργούσε, μπορεί να βράδυνε να δώσει το έλεος του και να εμφανιστεί, όμως είναι αδύνατον να μην κάνει το θαύμα του και να μην βοηθήσει αυτόν ο οποίος τον ομολογεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει το εξής χαρακτηριστικό, προσέξτε το λίγο. Λέει: «Αγαπητοί χριστιανοί, για δέστε πότε ο Θεός έκανε το θαύμα στους τρεις παιδες. Μήπως έκανε το θαύμα όταν οι τρεις παιδες παρουσιάστηκαν μπροστά στον τύρανο? Όχι. Μήπως έκανε το θαύμα όταν οι τρεις παιδες οδηγήθηκαν στην Κάμινο? Όχι. Μήπως έκανε το θαύμα όταν άνοιξαν οι στρατιώτες την πόρτα της Καμίνου και ήταν έτοιμοι να σπρώξουν μέσα τους τρεις παιδες? Όχι. Αλλά πότε ενήργησε ο Θεός το θαύμα, αγαπητοί μου χριστιανοί? Όταν πια, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είχε εκλείψει κάθε ελπίδα βοηθείας από τους ανθρώπους, όταν πια είχε εξανεμιστεί κάθε ελπίδα βοηθείας από τον κόσμο τούτο και πετάχτηκαν οι ένδοξοι τρεις μάρτυρες μέσα στην Κάμινο και τα πάντα είχαν χαθεί, τα πάντα είχαν τελειώσει, τότε, ναι τότε, ενήργησε η δεξιά του Κυρίου και τότε έκανε το θαύμα. Όταν πετάχτηκαν μέσα και όλα είχαν σβηστεί, τότε ήταν το θαύμα, το μεγαλούργημα του Κυρίου μας
και η φλόγα μετατράπηκε σε δρόσος. Έτσι, αγαπητοί μου χριστιανοί, θα δοκιμάσει και εμάς ο Χριστός, γιατί ακούω πολλά λόγια. Βλέπω πολλούς να λένε μεγάλες κουβέντες, όμως οι μάρτυρές μας έδωσαν το παράδειγμα και μας είπαν ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί άχρι θανάτου. Κανένα συμβιβασμός, κανένα βήμα πίσω, πάντα μπροστά. Και ο Θεός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μπορεί να αργήσει να κάνει το θαύμα Του και πρέπει να αργήσει. Γιατί? Γιατί αλλιώς δεν δοκιμάζονται οι χρυσοί από τους κάλπικους. Αλλιώς δεν μπορούν να δοκιμαστούν οι αγωνιστές από τους υποκριτές. Τότε λοιπόν, όταν ο Κύριος μας δει ότι είμαστε έτοιμοι μέχρι αίματος να Τον ομολογήσουμε χωρίς καμία υποχώρηση για υλικά πράγματα, τότε αγαπητοί μου, ναι, θα γίνει το θαύμα. Ο Άγιος Νίλος, ο Αγιορείτης και Μυροβλήτης λέει το εξής. Ο Κύριος μας στην εποχή του Αντιχρίστου θα δώσει τόσο πολύ και πλούσιο έλεος σε αυτούς οι οποίοι αρνηθούν το χάραγμα, αρνηθούν κάθε άνεση του διαβολικού κόσμου τούτου, και θα δώσει τόσο μεγάλο έλεος σε όσους πουν όχι στον Αντίχριστο, ώστε, προσέξτε τι θα σας πω, λέει ο Άγιος Νίλος, θα βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι ένα καρπό της γης κρεμασμένο στο δέντρο, ένα χορταράκι στον αγρό, ένα κομμάτι, ένα ψίχουλο πεσμένο κάτω στον δρόμο, θα το τρώνε, και τόσο πολύ ευλογία θα έρχεται από τον Θεό που με αυτό το ψίχουλο, με αυτό το χορταράκι από τη γη, με αυτό τον καρπό το ξηραμένο από το δέντρο που θα βρίσκουν, δεν θα πεινάνε για εβδομάδες ολόκληρες. Ενώ αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι θα δηλιάσουν και θα σκεφτούν όπως πολύ χλιαροί χριστιανοί του κόσμου τούτου, του καιρού τούτου, ότι αν αρνηθώ θα πεινάσουν τα παιδιά μου, θα πεθάνουμε. Εάν αρνηθώ θα απολυθώ, δεν θα έχω κάλυψη. Εάν λοιπόν σκεφτεί κάποιος με τέτοια ολιγοπιστία και πάρει το χάραγμα, πάρει την ταυτότητα, κάνει το θέλημα του διαβόλου, λέει ο Άγιος Νίλος, αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν όλα τα μέσα και τα πάντα θα είναι ανοιχτά για αυτούς που έχουν πάρει το σφράγισμα, θα τρώνε και θα πεθαίνουν από την πείνα. Τόσο πολύ θα τους εγκαταλείψει ο Θεός. Γι' αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, κανένα βήμα πίσω. Ο Χριστός μας ήρθε εξήλθε νικών και είναι εν χύση. Κανείς ποτέ ο οποίος αγωνίστηκε για τον Χριστό μας δεν προδόθηκε από τον Θεό μας. Όλοι στο τέλος μεγαλούργησαν με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, την οποία εμείς ειδικά οι Αγιορείτες, όπως γνωρίζετε, σεβόμεθα και τιμούμε. Τι να κάνουμε όλοι μας, να επικαλεστούμε την Παναγία μας από εδώ και στο εξής πιο πολύ, γιατί θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες. Να την παρακαλάμε, γιατί αυτή είναι η προστασία του κόσμου. Αυτή είναι η μητέρα μας. Μετά τον Κύριό μας, αυτή να έχουμε για μεσίδρια και προστασία. Ας λέμε όλοι από σήμερα μια φορά τουλάχιστον τους χαιρετισμούς, για να μας σκεπάσει το έλεος της για αυτά που πρόκειται να έρθουν. Όταν έγινε ο πόλεμος, όταν έπεσε η ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, σε όλη την περιφέρεια εκείνη, που ήταν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ήταν μόνο δύο ορθόδοξοι μοναχοί. Μετά λοιπόν τη ρήψη της βόμβας, τα πάντα εξαϊλώθηκαν σε διάμετρο πολλών εκατοντάδων μέτρων. Άνθρωποι, ζώα, φυτά, τα πάντα εξανεμίστηκαν από τη θερμοκρασία της βόμβας. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την παραζάλη που είχαν έρθει ο στρατός και οι επιστήμονες να δουν τυχόν επιβιώτες, φάνηκαν δύο φιγούρες, δύο άνθρωποι να έρχονται μέσα από το κέντρο της βόμβας. Η έκπληξή τους έγινε πολύ μεγάλη όταν είδαν ότι αυτοί ήταν μοναχοί. Πλησίασαν λοιπόν αυτοί στους υπεύθυνους και τους ρωτάνε αυτοί και λένε, καλά, είναι δυνατόν, από πού έρχεστε? Από εκεί που έπεσε η βόμβα, λένε αυτοί. Μα είναι δυνατόν να επιβιώσατε
μέσα στο κέντρο αυτό που έχει μια θερμοκρασία χιλιάδων βαθμών, που υπάρχει φοβερή ραδιενέργεια τουλάχιστον για τα πρώτα μέτρα. Και είπαν αυτοί οι μοναχοί το εξής: με το που έπεσε η βόμβα, κάναμε το σταυρό μας, επικαλεστήκαμε την Παναγία μας, επειδή ήταν ορθόδοξοι αυτοί οι μοναχοί, και ξαφνικά έγινε το εξής θαυμάσιο. Ήρθε μια σπίδα πάνω από τα κεφάλια μας, μας προστάτεψε, και ενώ βλέπαμε δίπλα μας ανθρώπους, ζώα, να ουρλιάζουν από το πόνο και να εξανεμίζονται από τη μεγάλη θερμοκρασία, εμάς δεν μας άγγιζε τίποτα. Η έκπληξη των επιστημόνων έγινε ακόμα μεγαλύτερη όταν τους μέτρησαν με ειδικά μηχανήματα και ραδιενέργεια και είδαν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εντελώς καθαροί. Αυτό είναι το θαύμα, αγαπητοί μου, σε αυτούς που πιστεύουν. Αυτό το θαύμα θα βιώσουμε και εμείς στις μέρες του Αντιχρίστου, οι οποίες ήδη ήρθαν, και εάν αποφασίσουμε να μείνουμε στερεοί στην πίστη μας, τέτοιου είδους θαύματα και εμείς θα δούμε με τα μάτια μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός λέει: Χριστός και ψυχή σας χρειάζονται. Προσέξτε, άμα σας τα κλέψουν αυτά, τα χάσατε όλα. Και δεν μπορούν να τα πάρουν αν εσείς δεν τα παραδώσετε μόνοι σας. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, πόσο είναι αδύναμοι οι άνθρωποι του σκότους. Εάν εμείς δεν δώσουμε δικαίωμα, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Ο Χριστός να δώσει δύναμη σε όλους μας και η Παναγία να μας αξιώσει του Παραδείσου. Η Παναγία μαζί σας. Ευχαριστούμε από το περιβόλι της Παναγίας μας και την Ιερά Μονής Εσφυγμένου που δέχεται πραγματικά αυτό τον άδικο διωγμό εδώ και πολλά χρόνια από το 1972. Ευχαριστούμε και τις ευλογίες από τον πατέρα Μεθόδιο, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, και να κρατήσει σταθερά αυτή τη θέση, να μην δεχτεί καμία βοήθεια, όπως συνεχίζει να το κάνει, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από οπουδήποτε. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό του. Και τώρα στο βήμα να έρθει ο πατέρας Χρήστος Χριστοδούλου, εκπρόσωπος κληρικών από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ. Χαιρετίζω, αδελφοί, τη συγκέντρωση τη σημερινή με τον νικητήριο Πεάνα που αυτές τις μέρες εορτάζουμε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Το σατανικό, αντίχριστο και απάνθρωπο κίνημα της νέας εποχής, ενορχιστρωμένα και συνωμοτικά κάτω από την καθοδήγηση του διεθνούς σιωνισμού και της μασονίας, εργάζεται επιρετωδώς με όλα τα μέσα που διαθέτει και κυρίως το Μαμονά, να επιβάλλει στην ανθρωπότητα την παγκοσμιοποίηση, τη νέα τάξη πραγμάτων, τον οικουμενισμό, για να ελέγχει την οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πνευματική και θρησκευτική ζωή όλων των ανθρώπων, ώστε ο άνθρωπος να χάσει την ταυτότητά του, του προσώπου του, και να γίνει μάζα, ένα όν πνευματικά ανάπηρο και ηθικά ανύπαρκτο. Στα πλαίσια αυτά πιέζει τις κυβερνήσεις των λαών να ψηφίσουν νόμους για να δέσουν χειροπόδαρα τους λαούς τους, για να ελέγχουν ακόμα και την προσωπική ζωή των ανθρώπων, να πάψουν να είναι ελεύθεροι. Επιδιώκουν τον κατοικώνα Θεού πλασμένο άνθρωπο να γίνει σκλάβος και δούλος, υποχείριο των σατανικών του σχεδίων. Θέλουν τον άνθρωπο να μην σκέπτεται, να μην ομιλεί, να μην πορεύεται ελεύθερα, όπως επιτάσσει και παραγγέλνει ο λόγος του Θεού. Επελευθερία εκλήθητε, αδελφοί, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Τη δουλεία, τη σκλαβιά νομοθετούν οι κυβερνήσεις του κόσμου και οι δικοί μας. Την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα οποία κατά κόρον κόπτονται, την καταστρατήγηση της ελευθερίας μας
με την υποχρεωτική επιβολή της κάρτας του πολίτη και της ηλεκτρονικής ταυτότητος με μικροτσιπ πλήθειου, τη ριδοσκόπηση, παλαμοσκόπηση και οτιδήποτε άλλο σατανικό σκέπτονται για να μας ελέγχουν και μάλιστα με τον δυσόνιμο αριθμό φανερό ή αφανή 666 του Αντιχρίστου. Εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, απόγονοι μαρτύρων και ηρώων, που πιστεύουμε στο Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Γεννηθέντα, Σταυρωθέντα, Ταφέντα και Αναστάντα, που ήρθε να μας απελευθερώσει από κάθε είδους σκλαβιά και δουλεία, και σαν Έλληνες που ο τράχυλός των ζυγό δεν υποφέρει, βροντοφωνάζουμε και λέμε και η φωνή μας ομοθυμαδώνας φτάσει ως φωνή υδάτων πολλών στα ότα κυρίου Σαββαώθ. Όχι στην κάρτα του πολίτη ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί είναι εισιτήριο χωρίς επιστροφή, λαβύρινθος χωρίς διέξοδο, πρόδρομος του αντιχρίστου σφραγίσματος. Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου, του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι πρόσωπο με όνομα που πήρε κατά την ώρα του βαπτίσματος το όνομα της Παναγίας Τριάδος και όχι αριθμός και νούμερο. Όχι στο στραγγάλισμα της ελευθερίας μας. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε νομοταγείς, αλλά όταν πρόκειται για θέματα πίστεως, μαζί με τους θείους Αποστόλους απαντούμε «Πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώπεις». Αγαπητοί αδελφοί, συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα όπως και τις άλλες φορές από το 1986 με τη μεγάλη απόφαση να μην απεμπορήσουμε το θείο δώρο της ελευθερίας μας, ούτε να προδώσουμε τις ελληνοορθόδοξες χριστιανικές μας παραδόσεις. Αρνούμαστε να πάρουμε την κάρτα του πολίτη και να αποθέτουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας, την αγάπη μας στον αρχηγό της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον Θεάνθρωπο Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και υπενθυμίζουμε στους εχθρούς της Ορθοδοξού Πίστεως και στους στραγγαλιστές των ελευθεριών του λαού του Θεού, που το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το ευλογημένο ελληνικό έθνος! Ζήτω! Ή ο Θεός με τιμών, ουδείς καθημών. Θα σας μεταφέρω και τις ευχές και ευλογίες του μαχητού και αγωνιστού σε Πανμιωτά του Μητροπολίτου Κυριός κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος μου είπε να εκπροσωπήσω τη σημερινή συγκέντρωση. Ο Θεός θα είναι μαζί μας και η νίκη θα είναι δική μας. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Χριστό, αγωνιστής που βρίσκεται πάντα κοντά στον ομολογιακό αγώνα, και την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ, τον Μητροπολίτη Πειραιός, τον ευχαριστούμε για όλη την συμπαράσταση που βρίσκεται πάντα στις επάλξεις του ομολογιακού αγώνα. Θα ήθελα λίγο, παρακαλώ, γιατί κατανοώ, πρέπει να δείξετε λίγο υπομονή και κατανόηση για όλο αυτό που δημιουργήθηκε, λίγο να δείξουμε λίγο περισσότερη κατανόηση και όσο μπορούμε λίγο να συντομέψουμε, παρακαλώ, τους επόμενους ομιλητές, τα αδέλφια μας, γιατί άλλα υπολογίζαμε και εγώ έγινα πιο σύντομος, όπως είδατε, για να μην πλατιάσουμε και είμαστε, γιατί είμαστε πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Γι' αυτό οι υπόλοιποι, παρακαλώ, όσο μπορούμε λίγο να μετριάσουμε και να συντομέψουμε για να μην κουραστούμε και περισσότερο, ας το πούμε, κουράσουμε την αγάπη σας. Και τώρα παρακαλώ στο βήμα ο αδελφός μας ο Αθανάσιος, αγωνιστής, συναγωνιστής μας σε όλους τους αγώνες, ο κύριος Παπαγεωργίου Αθανάσιος, που βρίσκεται πάντα κοντά μας. Επειδή βιάζεται γιατί πρέπει να φύγει, να του δώσουμε λίγο το βήμα και να μπορέσει να καταθέσει και αυτός τη δική του ομολογία. Αδέλφια εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη.
σήμερα το άθεο καθεστώς επιβάλλει πράγματα και θάματα ενάντια στην πίστη μας και ενάντια στα όσα μας έχουν παρασκευθεί από τους Αγίους Πατέρες, την αληθινή επιβίωσή μας πνευματικά με σκοπό τη σωτηριώδη οδό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ξαναδιατυμπανίσουμε το γεγονός της φυλακής των συνειδήσεων. Η φυλακή των συνειδήσεων μέσα στη Νέα Κάρτα είναι τόσο οδυνηρό όσο ισοδυναμεί με απώλεια της ψυχής. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και τα ξαναλέμε συνέχεια. Δυστυχώς δεν κατανοούμε το μέγεθος της απώλειας και έτσι από το 1986 μέχρι σήμερα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, τα έχουμε ξαναπεί και περιμένουμε την μαζική μας άρνηση έναντι όλων αυτών οι οποίοι μας επιβάλλουν για αλλότρια συμφέροντα αυτά που δεν συνάδουν με όσα είπαν οι πατέρες Εκκλησίας. Και εμείς οφείλουμε να κάνουμε υπακοή μόνο στους πατέρες της Εκκλησίας. Μας έχουν καταστήσει γενίτσαρους στο σπίτι μας. Αφού πρώτα μας αποποινικοποίησαν όλα τα αμαρτήματα κοινωνικά και πνευματικά, αντιθέτως μας ποινικοποίησαν όλες τις αξίες και τα ιδανικά και τις αρετές, μόνο και μόνο για να μας εγκλωβίσουν την συνείδηση εκεί που αυτοί μας προορίζουν να επιβιώσουμε και όχι στο θέλημα του Θεού που μας έχει ήδη διακρίνει. Και γιατί μας έχει διακρίνει, θα σας μεταφέρω μια γνώμη ενός γέροντος από το Άγιον Όρος, ο οποίος είπε το εξής: η Ελλάδα θα επιβιώσει για ένα και μόνο λόγο. Λέμε, ποιος είναι ο λόγος αυτός? Διότι είναι το μόνο κράτος που αντιστέκεται από όλο το πλανήτη στα θέλγητρα του Αντιχρίστου. Και είναι αλήθεια. Και εμείς, μικρά μερίδια αυτής της ιδέας, είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι για αυτό το σκοπό. Γιατί? Για να αρνηθούμε έστω και τις έσχατες ώρες. Να αρνηθούμε την κάρτα του πολίτη, η οποία μας αποπροσωποποιεί, μας αριθμοποιεί και μας στέλνει στον Αντίχριστο κατευθείαν, διότι έχει τέτοια στοιχεία μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και κατευθύνσεων που μας αποκλείει από την λεγόμενη πλέον ταυτότητα. Αλλά θα είναι μια πλάνη η οποία θα αποκαλύπτει όλα τα προσωπικά μας δεδομένα στο κάθε υπάλληλο του κράτους. Αυτό που λείπει από μας όμως είναι ένα πράγμα: η πίστη στο Θεό, η άρνηση σε όλα αυτά τα αντίχριστα συστήματα και επιπλέον και σοβαρότερο, η επιστροφή στην Ορθοδοξία. Διότι και άλλα στοιχεία παραπλανητικά της κοινωνίας μας είναι αυτά που μας αποχριστιανοποιούν καθημερινώς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά και με άλλα στοιχεία εκ του πονηρού να μας βγάλουν μέσα από το σπίτι μας και να μας αφαιρινήσουν με το σύστημα που όλοι βλέπουμε γύρω μας, που μειώνεται συνεχώς ο ελληνικός πληθυσμός και κανένας δεν συγκινείται να ενισχύσει τα νέα ζευγάρια των Ελλήνων Ορθοδόξων για να αναγεννηθεί η Ελλάδα με Έλληνες Ορθοδόξους και όχι άλλο δόξους, άλλο πίστους, οι οποίοι παρησύφρησαν παρανόμως και πονηρός.
Αδελφοί μου, δεν θα σας πω άλλα. Θα σας πω μόνο ότι δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παρά τη σωτηρία της ψυχής. Για αυτήν είμαστε κατοχυρωμένοι μέσα σε αυτό το μικρό στοιχείο που λέγεται Ελλάδα από όλο τον πλανήτη και πιστεύουμε ότι ζει Κύριος ο Θεός και θα μας ακούσει. Θα μας ακούσει, θα μας ενισχύσει, θα μας φωτίσει να πάρουμε τις σωστές απόψεις. Έστω και το τέλος. Επιστροφή στην Ορθοδοξία. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Και μία μικρή απέτηση. Ας σκεφτούμε και τους δυο στρατιωτικούς ομοίρους των Τούρκων να επιστρέψουν γρήγορα στην πατρίδα τους, διότι αυτή τη στιγμή είναι όμοιροι στρατηγικών τεχνασμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας Αθανάσιο, τον κύριο Παπαγεωργίου, για τότε σημαντικά που κατέθεσε και του ευχόμεθα θα έχουμε και συνέχεια βεβαίως, έτσι δεν σταματάει ο αγώνας εδώ. Και τώρα παρακαλώ να μην καθυστερούμε, όσο μπορώ παρακαλώ τους ομιλητές τους επόμενους να συντομεύσουμε όσο μπορούμε γιατί φύγαμε από το πρόγραμμα. Παρακαλώ τώρα στο βήμα ο κύριος Σακάς Ιωάννης πρώην εισαγγελέας. Υποδεχτείτε τον. Ευχαριστώ κύριε Βουλή. Συμπολίτες και συμπολίτησες, Χριστός Ανέστη. Είμαστε χριστιανοί, το λέμε και το φωνάζουμε. Δεν αρέσει όμως αυτό στους κατεστημένους και ειδικά στα κατεστημένα κόμματα δεξιά και αριστερά. Είδαμε τους δεξιούς που κάνανε μακρύ σταυρό, αλλά τι αποτελέσματα επέφεραν. Είδαμε και τους αριστερούς και τους κεντροαριστερούς και κεντροδεξιούς πως τσακώνονται μεταξύ τους για την καρέκλα, αλλά συμφωνούν σε κάτι. Να περάσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα για να μας έχουν στο μαντρί τους ως πρόβατα, ως πειραματόζωα, ως πιξ γουρουνάκια και πάει λέγοντας. Έτσι μας βλέπουν. Αλλά εμείς είμαστε εδώ σήμερα να πρωτοφωνάξουμε ότι έχουμε την αξιοπρέπειά μας και δεν την βάζουμε υποθήκη στις ηλεκτρονικές τους ταυτότητες. Τι αποσκοπούν αυτές οι ηλεκτρονικές ταυτότητες? Αποσκοπούν να μαντρώσουν τον ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό, διότι αυτόν τον πληθυσμό ειδικά θέλουν οι κατεστημένοι αριστεροί και δεξιοί να εξουσιάζουν, επειδή με τα νομοτεχνάσματά τους, τις φορολογιστικές επιδρομές τους, έχουν μετατρέψει τους χριστιανούς σε υποζύγια και τους έχουν χρεώσει με φόρους και θέλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα να εξυπηρετήσει το σατανικό τους ύπουλο δόλιο υποχθόνιο σχέδιό τους να ποδοπατήσουν τους χριστιανούς προκειμένου να τους εκθέσουν σε ποινικές διώξεις για χρέη στο δημόσιο και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία που δημιούργησαν οι ίδιοι αριστεροί και δεξιοί με ύπουλους τρόπους επειδή φάγανε όσα φάγανε και καλούν τους απλούς Έλληνες χριστιανούς να πληρώσουν το λογαριασμό. Και επειδή θέλουν να μας ελέγχουν, θέλουν να μας περάσουν κάτω από το δαιμόνιο σχέδιο της ηλεκτρονικής ταυτότητας ώστε να παρακολουθείτε ο καθένας μας που βρίσκεται για να μπορούν να μας συλλαμβάνουν, να μας δεσμεύουν για να πληρώσουμε τα χρέη και τις ζημίες που δημιούργησαν οι δεξιοί και αριστεροί. Να μην προλάβουν να μπορέσει ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός να σηκώσει ανάστημα για να μην περάσουν τα δόλια ύπουλα και σατανικά του σχέδια. Και είναι υποχθόνια και σατανικά σχέδια, διότι εναντίον του ελληνικού πληθυσμού, αφού αφενός μεν έχουν εξωστρακίσει τη νεολαία 800.000 μέχρι 1 εκατομμύριο πληθυσμό, θέλουν να καλύψουν το κενό της κοινωνίας στο ελληνικό έδαφος με το μουσουλμανικό θηρίο. Και έχουν στρατολογήσει και έχουν βάλει σε αυτό το κόλπο
τις ΜΚΟ τις οποίες πλήρωναν για να φέρουν εδώ το μουσουλμανικό στοιχείο, το οποίο όμως αφού το τρέχουν με χρήματα ή με χωράφια που θέλουν να δώσουν μέχρι 100 στρέμματα και με σπίτια που παίρνουν από τους Έλληνες χριστιανούς, προσπαθούν να δημιουργήσουν και διχόνοια στον πληθυσμό όπως θα υπάρχει εδώ στην Ελλάδα χριστιανών και μουσουλμάνων. Αλλά τους χριστιανούς δυστυχώς αυτοί οι κατεστημένοι δόλοι που αποκαλύφθηκαν πλέον και θέλανε να έχουν νομοσχέδια να προχωρούν για τους ομόφυλους, υιοθεσίες κλπ, δηλαδή να κάνουν bullying στα ανήλικα, στα παιδιά που θα υιοθετούν ή θα δεσμεύουν μέσα στους 4 τείχους, προσπαθούν και με αυτό ακόμη το σχεδιασμό να αλλοιώσουν την ελληνική χριστιανική κοινωνία και τα μικρά αυτά παιδιά, τα ανήλικα που είχαν την ανάγκη της χριστιανοσύνης να βρίσκονται μέσα στα δίχτυα ύπουλων παιδαρεστών και πάει λέγοντας. Τα λέω αυτά για να γίνει αντιληπτό πως δεξιοί και αριστεροί προωθούν την ανομαλία στην Ελλάδα και οι χριστιανοί που έχουν αντιληφθεί αυτή την ανομαλία και δεν θέλουν να υπακθούν στην παγίδα της ηλεκτρονικής ταυτότητας προσπαθούν να καταπιέσουν αυτοί όλοι τους χριστιανούς, γιατί οι χριστιανοί είναι αυτοί που μπορούν να φωνάξουν ότι τα συνταγματικά δικαιώματα ποδοπατούνται, διότι τα συνταγματικά και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα προέρχονται από τη χριστιανική αντίληψη και όχι από την αντίληψη των μουσουλμάνων που φέρνουν εδώ μέσα ή της Σαρίας. Γι' αυτό συμπολίτες, χριστιανοί και χριστιανές, ψηλά το κεφάλι, δεν ανεχόμαστε παρακολουθήσεις και φακελώματα ηλεκτρονικά. Οι αριστεροί φώναζαν ότι δεν δέχονται φακέλωμα. Δεν νομιμοποιούνται τώρα να φέρουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δυστυχώς αυτοί οι αριστεροί έχουν και συνηγόρους τους δεξιούς, γιατί θέλουν, λέει, να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία. Αν ήθελαν να καταπολεμήσουν τη γραφειοκρατία, ας καταπολεμούσαν πρώτα τη διαπλοκή και τη διαφθορά και την σατανικότητα, πονηρή αδολιότητα που έχουν βάλει μέσα στη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν, χριστιανοί συμπολίτες και χριστιανές συμπολίτησες, ψηλά το κεφάλι, δεν ανεχόμαστε την ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί αποτελεί φακέλωμα και το φακέλωμα εμείς δεν το συγχωρούμε. Είμαστε ελεύθεροι Έλληνες χριστιανοί πολίτες. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακά Ιωάννη, τον πρώην εισαγγελέα, για τις τόσο σημαντικές καταθέσεις πραγματικά, που τόσο τεκμηριωμένα τεκμηρίωσε με όλη την νομική του επιστήμη που κατέχει και δίνει πραγματικά αυτά τα συνταγματικά δικαιώματα που έχει ο λαός και δεν το έχει καταλάβει. Και τώρα γρήγορα παρακαλώ, και όπως είπα και παρακαλώ τους ομιλητές, να συντομεύσουμε, γιατί βλέπετε ότι καθυστερήσαμε και έχουμε πάρα πολύ πρόβλημα, γιατί πρέπει να επιδώσουμε και στη συνέχεια και τα ψηφίσματα. Έτσι, όσο μπορείτε, κόψτε από την αυτή, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Καταλαβαίνετε όλη αυτή την ταλαιπωρία που υπέστησα, να μπορέσουμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε όπως πρέπει. Και τώρα να έρθει στο βήμα ο αδελφός μου Αναστάσιος ο Θεοδωρίδης από την όμορφη νύφη του Θερμαϊκού, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρειο Ελλάδα. Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Υποδεχτείτε τον. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Μία ληστοσημωρία. Ένα συνοθήλευμα από εθνομηδενιστές, δειλούς, δίθεν προοδευτικούς, άθεους, απάτριδες, εκτελούν το καθήκον τους απέναντι στους ξένους πάτρονές τους. Τα κόμματά τους δεν έχουν πλέον κανένα ηθικό δικαίωμα
να αποτελούν οντότητες στην πολιτική γεωγραφία της χώρας. Ούτε δικαιούνται να διεκδικούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών που έχουν γαλουχηθεί με τα νάμαρα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας και υπακούν κάθε ύπουλη εντολή της Δύσης. Ποιας Δύσης? Αυτής που νομιμοποιεί την παιδοφιλία, την κτηνοβασία και κάθε είδους ανομαλία στο πλαίσιο της δίθεν ιδιωτικής ελευθερίας και των προσωπικών δεδομένων. Ποιων προσωπικών δεδομένων? Αυτών που ήδη κατέχουν και ετοιμάζονται σε λίγο μέσω της κάρτας του πολίτη να μας μεταμορφώσουν σε μαρκαρισμένα ζώα. Λοιπόν, ζούμε καιρό αντιχρίστου και οι προκλήσεις κατά των χριστιανών συνεχίζονται. Ζούμε εσκατολογικά γεγονότα, διότι στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες της νομιμοποίησης κάθε ανομαλίας και ανομίας. Οι πολιτικοί ξεφτύλες που είναι τσιράκια του αντιχρίστου και της νέας τάξης πραγμάτων, συμπρατώμενοι από την υποταγμένη ιεραρχία, ψηφίζουν ασύστολα και νομιμοποιούν την ανομία και μας έκαναν ζητιάνους, μας χρεβάζουν, μας οδηγούν ένα ολόκληρο λαό στα συσίτια, στην ανεργία, στην απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό, Έλληνες, ας αφυπνιστούμε όσο είναι καιρός, διότι επιδιώκουν οι σκοταδιστές καταστροφή παιδείας, ορθόδοξης αγωγής και γλώσσας, ώστε να έχουμε διεφθαρμένη και αμόρφωτη νεολαία, χωρίς πίστη, ιδανικά οράματα και υψηλά πνευματικά ενδιαφέροντα, χωρίς ιστορική μνήμη και φιλοσοφική σκέψη. Θέλουν και επιδιώκουν τον βιολογικό αφανισμό μας ως γένος, την μέσω της υπογενετικότητας, την αντισύλληψη και τις εκτρώσεις, με την έλλειψη μέρινας για τους ήρωες πολύτεκνους Έλληνες, ενώ φροντίζει το νεοταξικό κράτος για τους λαθρομετανάστες. Είναι όλα προσχεδιασμένα με σατανικό τρόπο, ώστε με το πλήθος των λαθρομεταναστών που φέρνουν στην Ελλάδα ανεξέλεκτα και ύπουλα και οι οποίοι είναι μη αφομοιώσιμοι, αρχικά να γίνουμε εμείς οι Έλληνες μειοψηφία στην πατρίδα μας και κατόπιν να αφανιστούμε. Επιδιώκουν το φασιστικό έλεγχο ζώων, ανθρώπων, πραγμάτων για να παρακολουθούνται και να ελέγχονται τα πάντα, ώστε να επέλθει γρήγορα η δικτατορία της σιωνιστικής παγκοσμιοποίησης. Έλληνες, αντισταθείτε σε όλους τους προδότες, αντισταθείτε στην πνευματική και ηθική παρακμή της κοινωνίας και της πατρίδος μας. Αντισταθείτε στα ολέθρια προγράμματα της παγκοσμιοποίησης και του οικουμενισμού. Με την βοήθεια του Χριστού, με αρετή, φρόνηση, ομόνοια και ανδρεία, ας αγωνιστούμε επιτέλους για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Εγώ θα σημειώσω ότι ο Αντίχριστος είναι εδώ. Είναι μέσα στην Ελλάδα μας. Μας κυβερνάει και σε κάθε καρέκλα εξουσίας και διεύθυνσης. Έχει βάλει δικούς του ανθρώπους για να προχωρούν το σχέδιο κατά της Ορθοδοξίας και κατά των συμβόλων του έθνους μας. Ο Στάρας Γαβρίλο Γεωργιανός είπε στους εσχάτους χρόνους οι οπαδοί του Αντιχρίστου θα πηγαίνουν στην Εκκλησία, θα βαπτίζονται, θα κηρύττουν τις ευαγγελικές εντολές. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είπε η αποστασία προς τον Αντίχριστο είναι προφητευμένο σημείο των εσχάτων καιρών. Δια τούτο μην απατάστε από την ένοχη σιωπή και τα ψέματα του κλήρου. Η Εκκλησία του Χριστού θα αποτελέσει ένα μικρό και διοκόμενο πίμνιο χωρίς επίσημη οργάνωση σε ναούς και υπαγωγή σε επισκοπές. Αλλά και εμείς φταίμε με την αδιαφορία και τη στάση σιωπής. Αυτή που τηρούμε θα σημαδέψει με μελανά χρώματα την διαδρομή της Ελλάδος. Ποτέ άλλοτε αυτός ο αγέροχος, ένδοξος και υπερήφανος λαός δεν έδειξε τέτοια δειλία. Είναι ανήκουστο το φαινόμενο της συλλογικής σιωπής ιδιαίτερα του κλήρου. Γίνανε προδότες του Παναγίου Αίματος του Χριστού μας. Δεν νοιαζόμαστε για τις συνέπειες. Τα δάκρυα που θα χύνουν τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών μας. Δεν νοιαζόμαστε για τις νέες γενιές που οι αμέλειά μας τις καταδίκασαν να ζήσουν στον όλεθρο. Η Ελλάδα μας εμορραγεί, αδελφοί. Δεν θα πάρουμε τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν πρόκειται. Γι' αυτό λέμε όχι στις ταυτότητες του διαβόλου. Όχι στην φτωχοποίηση των Ελλήνων. Όχι στον εξισλαμισμό των Ελλήνων. Όχι στους λαθρομετανάστες. Όχι στο ξεπούλημα του όνομα της Μακεδονίας μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν μόνο δύο λύσεις και τελειώνω.
να λέμε τα πράγματα στο διατάφτα και όχι με λόγια, να λέμε και να εισπράττουμε μπράβο. Τι θα κάνουμε τώρα που οι νέες ταυτότητες έγιναν νόμος του κράτους? Δύο λύσεις υπάρχουν. Η μία, και αυτή που πιστεύω προσωπικά ότι θα εφαρμοστεί, είναι να εκδοθούν οι ταυτότητες και ανάλογα πλέον οι χριστιανοί θα πρέπει να επιλέξουν ή με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή ομολογία και μαρτυρία έξω από τα συστήματα του διαβόλου, ή καθόμαστε και τα δεχόμαστε και δεν μιλάμε ξανά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από τώρα πρέπει να αφομοιώσετε και να παρακαλάτε την Παναγία νυχθημερών να σας δώσει και να μας δώσει όλους δύναμη να πούμε όχι στις νέες ταυτότητες. Η δεύτερη λύση, και που είναι και γρήγορη, είναι να προσφύγουμε άμεσα στο Συμβούλιο Επικρατείας ώστε τουλάχιστον να γίνουν προαιρετικές για θέματα θρησκευτικής συνείδησης που δικαιώθηκαν χιλιαστές οι ομοφιλόφιλοι, οι γκέι και όλοι αυτοί, και έτσι και εμείς να γίνουμε μειονότητα στη χώρα μας και να μην αποδεχθούμε τις νέες ταυτότητες και να ζήσουμε όπως θέλει και πρέπει ο Χριστός μας. Υπάρχει και τρίτη. Πες το. Λουκέτο σε εβραϊκές συναγωγές και μασονικές στοές. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω! Ζήτω η Μακεδονία μας! Ζήτω! Χριστός Ανάστη! Χριστός Ανάστη! Αλλά όχι λόγια, αν θέλετε να βοηθήσετε, διότι όλα αυτά που είπαμε για προσφυγές θα ξέρει ο Δημήτρης καλύτερα από μένα. Λοιπόν, χρειάζονται ενίσχυση, να βοηθήσετε αυτόν τον αγώνα. Να μην φύγουμε από εδώ πέρα άδειοι, να βοηθήσετε με ό,τι θέλει ο καθένας, από ένα ευρώ, μισό ευρώ ο καθένας, ώστε να κάνουμε προσφυγή, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Διότι ήρθαμε, είδαμε, ακούσαμε και απήλθαμε, δεν λέει τίποτα. Αγώνας εδώ και τώρα και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ζει Κύριος ο Θεός. Ευχαριστούμε τον αδελφό μας, τον αδελφό μας Αναστάσιο Θεοδωρίδη, για τόσο σημαντικά που κατέθεσε. Παρακαλώ τώρα στο βήμα να έρθει αμέσως και να μην καθυστερούμε, παρακαλώ πάρα πολύ όσο μπορούμε τους λόγους να τους συντομεύσουμε. Να, και όσοι τελειώνουν, οι εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, να προσέλθουν να υπογράφουν στα ψηφίσματα που έχουμε δίπλα, εδώ αριστερά, να πηγαίνουν και να υπογράφουν, να μην φεύγουν. Παρακαλώ τώρα στο βήμα να έρθει ο κύριος Αθανασιάδης, εκπρόσωπος από την Συνομοσπονδία Μακεδονικής Συνομοσπονδία Αθηνών, ο κύριος Αθανασιάδης Ιωάννης και ιατρός. Ευχαριστώ θερμά. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ως εκπρόσωπος της Παμακεδονικής Συνομοσπονδίας είναι φυσικό θα σας μιλήσω για το σκοπιανό ζήτημα. Ζούμε σε καιρούς που δυστυχώς στην Ελλάδα καλούμαστε να δώσουμε ακόμα και αυτονόητες απαντήσεις σε ορισμένα ύπουλα ερωτήματα, όπως είναι το ερώτημα αν η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα στο όνομα της Μακεδονίας, και ακόμα πιο παράλογο ερώτημα αν οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Την ίδια στιγμή κανένα σοβαρός επιστήμονας και κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο ανά τον δυτικό κόσμο δεν θα δεχόταν αυτήν την παντελώς ανιστόρητη αμφισβήτηση της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Ως εκ τούτου είναι περιττό να λεχθεί ότι το παρασκήνιο του σκοπιανού ζητήματος υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα τόσο των σκοπιανών όσο και των μεγάλων δυνάμεων που εκμεταλλεύονται την κάθε αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια. Όμως το γεγονός ότι ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες εντός της Ελλάδος αποδέχονται μερικώς ή ακόμα και πρεσβεύουν ολοκληρωτικά τις ανιστόρητες θέσεις των Σκοπιανών χρήζει ιδιαίτερης διάγνωσης της πολιτικής κατάστασης της εποχής μας. Τη διάγνωση αυτή μας την διατυπώνει ένας Σέρβος νομπελίστας, ο Ίβο Άνδριτς, με την εξής φράση του: «Έρχονται έτσι οι καιροί όπου η διάνοια σωπαίνει, όπου τα λάσο μιλεί και ο απατεώνας γίνεται πλούσιος». Με την επίγνωση αυτή της πολιτικής και κοινωνικής παρακμής σήμερα είναι αυτονόητο η απάντηση στο γελίο και συνάμα ύπουλο σκοπιανό ζήτημα, αλλά προκειμένου να πάρουμε θέση
έναντι της παρακμής που ζούμε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά μεταξύ μιας λεκτικής απάντησης και μιας υπεύθυνης θέσης. Το φαινόμενο του σκοπιανού ζητήματος χαρακτηρίζεται από ανιστόρητα ψευτοεπιστημονικά επιχειρήματα, το παρακμιακό επίπεδο των οποίων δεν συναντάται πουθενά αλλού στην Ευρώπη, παρά μόνο στα Βαλκάνια. Μάλιστα, σε καμία άλλη χώρα εκτός των Σκοπίων δεν υπάρχουν στο δημόσιο χώρο τα αγάλματα των αρχαίων Ελλήνων, φιλοσόφων και πολυαρίθμων ελληνικών προσωπικότητων που να θεωρούνται ότι δεν ήταν Έλληνες. Οι γενναίες των Σκοπιανών έχουν διδαχθεί στα σχολεία τους ότι οι Έλληνες έκλεψαν την πολιτισμική τους κληρονομιά και τα εδάφη τους. Ένα από τα λογικά ερωτήματα που τίθενται είναι εάν δεν αλλάξει όλη η πολιτική των Σκοπίων, τότε με ποια προοπτική σχεδιάζει να τους δεχτεί η Ευρώπη στην Ένωσή της. Η Ευρώπη που θεμελιώθηκε στα πνευματικά και επιστημονικά επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού. Θα δεχτεί την Ένωσή της, στην Ένωσή της μια μικρή βαλκανική χώρα που επισήμως αμφισβητεί την ελληνική ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδος. Το ερώτημα αυτό αναδεικνύει όχι απλώς την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρωτίστως την ευθύνη την οποία η Ευρώπη καθεαυτή έχει απέναντι στον εαυτό της σε όλα τα επίπεδα. Στο πρόβλημα των Σκοπίων δεν κρίνεται μόνο μια τοπική υπόθεση, μια τοπική διάσταση, αλλά μια οικουμενική, παγκόσμια και περιφερειακή. Το ένα ζήτημα ή μια διάσταση στην οποία εμπλέκεται το Σκοπιανό είναι η σχέση ελληνικότητας και οικουμενικότητας. Η αιώνια αυτή σχέση ελληνισμού και οικουμένης επιστρέφει εκ νέου, όπως έγινε πολλές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τις περιόδους που αυτή αναζητούσε και κυοφορούσε πολιτισμικά και ανθρωπιστικά άλματα προς τα εμπρός, ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει τις ίδιες πολύμορφες προκλήσεις και διλήμματα. Σε αυτά τα ιστορικά περάσματα η Μακεδονία και η μακεδονικότητα ήταν πάντοτε παρούσα. Το πώς ομάδες με φτωχή έως ανύπαρκτη, ένηλη και άειλη κληρονομιά, περιουσία, χειρουργικότητα, σύμβολα, φαντασίωση, εθνική διοίκηση, με ρηχή ταυτότητα, επιδιώκουν να πάρουν εθνικά χαρακτηριστικά, να συγκροτηθούν σε έθνη και κράτη για τις ληστείες της κληρονομιάς άλλων εθνών. Στην περίπτωσή μας, εις βάρος ενός έθνους που το χαρακτήρισε και το χαρακτηρίζει η δοτικότητα προς τους άλλους, προς τους ξένους. Το έθνος, η Ελλάδα που εισήγαγε στην παγκόσμια οικουμένη, την παγκόσμια ιστορία, πολλούς λαούς, έθνη και θρησκείες. Τα ιστορικά έθνη, ιδιαίτερα οι λαοί που υπέστησαν διαρκείς πολιτικές γενοκτόνας βίας όπως ο ελληνικός, οι πνευματικές και πολιτικές ηγεσίες τους οφείλουν να επαγρυπνούν για τη διατήρηση και εξύψωση στα υψηλότερα επίπεδα των πολιτισμικών και ανθρωπιστικών αξιών της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει σήμερα τόπος εστία, ζώνη ανθρωπισμού, παρόλες τις προκλήσεις και επιθέσεις που δέχεται. Η κοινή γνώμη των πολιτών μιας χώρας είναι χαρακτηριστικό θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Τα δοτικά έθνη έχουν ισχυρή μνήμη. Ο ελληνικός πολιτισμός εκπολίτησε και εξανθρώπισε τον κόσμο. Ο Μέγας Αλέξανδρος άλλαξε τον κόσμο. Πήγε τον Αθηναίο Πλάτωνα και τον Σταγυρίτη Αριστοτέλη στην Ινδία, στη Βακτριανή. Τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του? Θα υπήρχε χριστιανισμός? Θα υπήρχαν η ελληνιστική χρόνη και η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας στον τότε υπαρκτό κόσμο? Αυτήν την κληρονομιά δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν, μα σε κανέναν. Ποιος επαρκής έντινος και ηθικός επιστήμονας, ποιος ηγέτης, ποιος πολίτης οποιασδήποτε χώρας θα συμπεριλάμβανε στο όνομα του νέου κράτους, στα βόρεια σύνορά μας, τη λέξη Μακεδονία, χωρίς να έχει την αίσθηση της ενοχής, του αδικήματος, της ύβριος που διαπράττει? Κανείς. Κι όμως, θα σας αναφέρω έτσι επιγραμματικά τι έχουν πει επιφανείς Σκοπιανοί και τι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί, και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά μας, τα συμπεράσματά σας. Ο πρώτος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Γλυγόρος: «Είμαστε Σλάβοι που ήρθαμε στην περιοχή τον 6ο μετά Χριστό αιώνα.
δεν έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Γεωργεύσκη, πρωθυπουργός της Ήρων. Η αρχαία Μακεδονία δεν βρίσκεται εδώ στα Σκοπιά, αλλά νοτιότερα στην Ελλάδα. Μύρος Λαβτζέφ, δήμαρχος Σκοπίων, αυτός που σχεδίασε τη σημαία τους. Είναι απλά γελία η σύνδεσή μας με τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον Ιντεκόφσκι, προσπαθούμε να μετατρέψουμε ένα σλαβικό έθνος σε ελληνικό. Οι πρέσβεις της Ήρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε Σλάβοι και μιλάμε τη σλαβική γλώσσα. Πίτερ Σίλεκοφ, δήμαρχος Σκοπίων. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ κομμάτι της ιστορίας μας. Έγινε τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι έχουν πει δύο επιφανέστατη πολιτική δική μας. Ο μεν πρώτος είπε, εκτός πραγματικότητας να μην δώσουμε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Ο άλλος, είναι ακραίοι όσοι διαφωνούν με τον όρο Μακεδονία για τα Σκόπια. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στην Αθήνα ήρθαμε από όλη την Ελλάδα για να πούμε και να πρωτοφωνάξουμε ότι η Ελλάδα είναι Μακεδονία και όλοι οι Έλληνες είναι Μακεδόνες. Οι Έλληνες από την Κρήτη ως τη Μακεδονία και τη Θράκη μιλούσαν την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πινδάρου, την ελληνική. Η Μακεδονία υπήρξε η πύλη εισόδου του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Εκεί εβαπτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Όσο επίσταται των ονομάτων, επίσταται και των πραγμάτων, έλεγε ο Πλάτων. Όποιος έχει το όνομα έχει τις χάρες που απορρέουν από αυτό. Ήδη, πολιτισμός, ήδη, έθιμα, γλώσσα, ταυτότητα κλπ. Είναι οι Έλληνες οι κληρονόμοι, οι ιδιοκτήτες της μακεδονικής κληρονομιάς. Ήρθαμε εδώ γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί είμαστε πολίτες, Έλληνας και πολίτης είναι έννοιες συνώνυμες. Ήρθαμε εδώ γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, την ιστορία μας, γιατί μας χαρακτηρίζει ένα αίσθημα αυτοσεβασμού. Αυτό το χαρακτηριστικό, το κατοίκον του πολίτη, τελειώνω, να υπερασπίζεται τον τόπο του, συκοφαντήθηκε, πολεμήθηκε. Όσοι το έκαναν δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατική παράδοση του τόπου μας. Ακόμη εμείς οι Έλληνες δεν ακούσαμε τη συγγνώμη τους. Η παρουσία μας εδώ είναι ενισχυτική μιας αξιοπρεπούς εθνικής πολιτικής. Οι άρχοντες της πολιτικής μας έρχονται και παρέρχονται. Ο λαός ήταν και θα είναι πάντοτε εδώ, παρόν. Γι' αυτό λέμε στους κυβερνώντες να και ζητούμε να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν γραμμή. Η Ελλάδα σήμερα πολύ περισσότερο από πριν μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση αποφασιστικά, ηγεμονικά. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ να δείξουμε το σωστό και αξιοπρεπή δρόμο. Θα νικήσουμε γιατί έχουμε μαζί μας την ιστορία, το δίκαιο, το παρόν και το μέλλον. Αυτό θέλει η Ελλάδα από την Κρήτη έως τη Θράκη, από το Ιόνιο έως το Αιγαίο. Αυτά θέλουν όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα και τη διασπορά. Και είμαστε πολλοί, δεν είμαστε λίγοι. Είμαστε η απόλυτη πλειοψηφία. Ελλάδα μπορείς. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανασιάδη και τώρα παρακαλώ αμέσως να μην καθυστερούμε να υποδεχτούμε το Ίνκα, τον Άγγελο τον Πιλάτη, τον συναγωνιστή που βρίσκεται πάντα κοντά στους αγώνες μας. Σεβαστοί πατέρες, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή διαμαρτυρία είναι μία από τις σπουδαιότερες, είναι ορόσημο επειδή μέσα από αυτή δίνουμε στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το ηχηρό όχι στη στέρηση της ελευθερίας μας, όχι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, δεν τις παραλαμβάνουμε. Είναι πλέον γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμό 40.693 της 13 Τετάρτη 2018 που την υπογράφουν οι αναπληρωτές υπουργοί Νικόλαος Τόσκας και Γιώργος Κουλιαράκης αποφάσισαν να γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις διαμαρτυρίες μας. Τις διαμαρτυρίες χιλιάδες λαού στις συγκεντρώσεις όπως έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και εδώ, στις ημερίδες, στις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει για το θέμα των ταυτοτήτων και να προχωρήσουν
στην υποχρεωτική έκδοση νέου ηλεκτρονικού τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών. Τα τελευταία χρόνια ακούσαμε πολλά από πρωθυπουργούς και πολιτικά πρόσωπα για τις νέες ταυτότητες. Ακούσαμε από το Βαρουφάκη μέχρι τον Παπανδρέου, από το Κουρουπλή μέχρι και τους δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πίεζαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τη νέα ταυτότητα. Και τι θα κάνει, λένε, αυτή η νέα ταυτότητα, όπως ότι με αυτήν θα έχουμε δικαίωμα στη σύνταξη, στην ασφάλεια, θα πατάξει τη γραφειοκρατία, τη φοροδιαφυγή, την τρομοκρατία, θα πολεμήσει το Ισλαμικό κράτος, λένε, το ISIS, θα δίνει χρήματα, λέει, στους φτωχούς Ζητιάνους Έλληνες, θα ταξιδεύουμε σε ΣΥΠΑ χωρίς βίζα. Τι ταυτότητα είναι αυτή, χαφιές είναι. Κύριε Τόσο και Κουλιαράκη, να τη δώσετε στην Αμερική για να λύσει τα δικά της προβλήματα, όπως το διαρκή φόβο της τρομοκρατίας. Συνέχεια ζουνε την τρομοκρατία οι Αμερικάνοι και τη φοροδιαφυγή που ανέχεται επίσημα στο 19%. Να μοιάζονται παραμύθια. Επισημαίνουμε ότι η σημερινή ταυτότητα μας είναι πλήρης έγγραφο. Εκδίδεται σε 20 λεπτά μέσα μόνο με τη φωτογραφική μας, με τη φωτογραφία μας στα συνολικά τμήματα της περιοχής μας, με ασφάλεια μέσω του συστήματος πωλής online. Χρησιμοποιείται για χρόνια τώρα, χωρίς προβλήματα, για ταξίδια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως χώρες της Τουρκίας. Έχουμε εκδώσει φανερικά δελτίο τύπου, το οποίο δίνει ασφαλές χρήσεις για την φωτοτυπία της ταυτότητάς μας, με κατάλληλα γραφή του σκοπού της, που σημαίνει ότι είναι αρκετά ασφαλής. Επίσης, με τα ψέματα μας έχουν πει, επισημαίνουμε ότι πλαστή ταυτότητα είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση διαβατηρίου. Έτσι διαδίδουμε. Επειδή αυτό διαχειρίζεται από την ελληνική αστυνομία με φυσική παρουσία του πολίτη και με επίδειξη της ταυτότητάς του. Στους εξυνυχιαστικούς ελέγχους που μας είπανε πάλι σε 200.000 επιβάτες από Ελλάδα στα αεροδρόμια της Γερμανίας από τον Νοέμβριο του 2017 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018 διαπιστώθηκαν 35 περιπτώσεις ατόμων που ταξίδευαν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν ήταν κανένα ελληνικό. Έτσι, από τις 1/4 του 2018 κατέργησαν αυτούς τους ελέγχους που κάναν στη Γερμανία. Μας είπαν επίσης ότι τα τελευταία τύπου διαβατήρια με βιομετρικά χαρακτηριστικά αλλά και ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι ασφαλείς. Γι' αυτό θέλουν να κατεργήσουν την ταυτότητά μας, λένε. Στην πράξη όμως δεν παρέχει καμία ασφάλεια, αφού μετά από έρευνά μας η ελληνική αστυνομία συνέλαβε αλλαδαπούς με διαβατήρια νορβηγικών αρχών, διαβατήρια πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταξιδιωτικά έγγραφα των ρουμανικών αρχών, πλαστά διαβατήρια Διανίας, κλεμμένες και πλαστές ταυτότητες Ιταλίας, πλαστότητες ταυτότητες ρουμανικών αρχών, ταυτότητες αρχών Γαλλίας, πλαστές γερμανικές ταυτότητες, που τις διαδίνω ότι είναι πολύ ασφαλή γερμανικές ταυτότητες, πλαστές ταυτότητες Αυστρίας, πλαστές ταυτότητες των Κυπριακών αρχών. Αυτές είναι ασφαλείς ταυτότητες που δεν θα μας δώσουν. Από προηγούμενες έρευνες επίσης, πλαστά διαβατήρια μπορεί να παραγγείλει οποιοδήποτε μέσω του διαδικτύου με κόστος από 500 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ και να τα παραλάβει στο σπίτι του από τρίτες χώρες. Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι αρμόδιες αρχές, αλλά και η Γερμανία και η ΕΠΑ, οι οποίοι πιέζουν την κυβέρνηση να αλλάξουν τις ταυτότητες. Γνωρίζουν λοιπόν ότι μπορεί ο καθένας μας να πάρει πλαστές ταυτότητες με βιομετρικά χαρακτηριστικά, διαβατήρια ασφαλείας με τσιπάκια και όλα αυτά είναι πλαστά. Μας είπαν ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι υποχρεωτικές. Έτσι διαδίδουν τελευταία. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση λένε. Και αυτό είναι ένας μύθος. Και ξέρετε γιατί? Επειδή έχουμε 11 χώρες στην Ευρώπη που λειτουργούν χωρίς ταυτότητα
ή η ταυτότητά τους είναι προαιρετική, όπως οι χώρες είναι Βρετανία, που συνήθως για τη Βρετανία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση το δίπλωμα οδήγησης, Ελβετία, Σουηδία, Νορβηγία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ, Γαλλία, Φιλανδία, Δανία, Αυστρία. Πέρα από αυτές, θα με ρωτήσετε γιατί το είναι καλύτερο στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Επειδή πρώτον έχει τσιπάκι, πληθείο, RFID, δηλαδή λειτουργεί ανέπαφα, μέσω ραδιοσυχνότητας, με όλους τους κινδύνους που σημαίνει αυτό, όπως να κλαπούν και να παραποιηθούν τα στοιχεία της ταυτότητας από απόσταση. Δεν χρειάζεται επαφή. Περπατάμε στον δρόμο και μας κλέβουν τα στοιχεία μας από χάκερ και λοιπούς. Επίσης, το ίδιο τσιπάκι μπορεί να δίνει το στίγμα μας, δηλαδή την τοποθεσία μας, ανά πάσα στιγμή. Το τσιπ αναπρογραμματίζεται, προσθέτοντας και αφαιρώντας πληροφορίες όπως αποφασίσει κάθε κυβέρνηση. Ο εκάστοτε υπουργός με τους υπαλλήλους του, εν αγνίου του κατόχου της. Δεύτερον, μαζί με το τσιπ υπάρχει ζώνη μηχανικής ανάγνωσης που αποτυπώνονται δεδομένα που τσιπάκι και αυτή η ζώνη μηχανικής ανάγνωσης δεν τα γνωρίζει ο κάτοχος της ταυτότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δούμε όπως η συγγενή ταυτότητα τι περιέχει η ταυτότητά μας. Επίσης, τρίτον, περιέχει βιομετρική φωτογραφία σε φυσική μορφή αλλά και σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένη σε τσιπάκι. Οι βιομετρικές φωτογραφίες είναι σχεδιασμένες για την αναγνώριση προσώπου. Γι' αυτό ονομάζονται βιομετρικές. Με τη χρήση καμερών λοιπόν και άλλων τεχνικών μέσων και έχουν σκοπό την παρακολούθηση του κατόχου της. Περπατάμε στον δρόμο και μας αναγνωρίζουν ποιοι είμαστε. Με απλά λόγια, στο ανέπαφη της λειτουργίας τσιπ αποθηκεύονται επίσης προσωπικά στοιχεία. Προσέξτε εδώ, στη σημερινή ταυτότητα δεν έχει κάποιος λόγο να μπει μέσα και να μας τη χακάρει, να μας την κλέψει. Αλλά δελεάζει λοιπόν τους χάκερ για την υποκλοπή της, επειδή θα μπορούν να αντιγράψουν πέρα από τη βιομετρική φωτογραφία μας τα στοιχεία που απαιτούνται για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο Δήμος Εγγραφής, ο Δήμος Δηματολογίου και λοιπές πληροφορίες προσωπικές μας. Η ταυτότητα επίσης, σαν πέμπτο θέμα που αντιδρούμε, είναι ότι έχει αριθμό. Δεν χρειάζεται τον αριθμό ΑΜΚΑ, που είναι προσωπικό δεδομένο και που πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κοινωνική ασφάλισή μας και όχι για την ταυτοποίησή μας. Το ΙΚΑ λοιπόν αγωνίζεται για να απορριφθούν οριστικά η μεσύγχρονη μορφή μαύρης εποχής ιστορίας, όπως των ναζιστικών στρατόπεδων συγκέντρωσης, όπου οι κρατούμενοι ανάμεσα τους, πέραν και πολλοί Έλληνες, είχαν βρει πάνε για σαπούνι σφραγισμένο στο μπράτσο τους τον αριθμό. Κάτι ανάλογα με τον ΑΜΚΑ. Επισημαίνουμε ότι το ΑΜΚΑ χρησιμοποιεί σήμερα για τις ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις, για την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων πολλαπλών διαδρομών, για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, θα περιέχει και τον ΑΜΚΑ, και γενικότερα για την ταυτοποίησή μας. Γιατί άραγε? Επειδή είναι ο αριθμός που το λαμβάνουμε από τη γέννησή μας και θα μας ακολουθεί μέχρι το θάνατό μας, χωρίς να μεταβάλλεται. Είναι το κλειδί που θα ενώνει τις βάσεις δεδομένων μέχρι τα 12 μας, γιατί μετά τα 12 θα μας υποχρεώνουν αυτός ο αριθμός ΑΜΚΑ να ενσωματώνεται στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Για όλα αυτά φροντοφωνάζουμε όχι στην αριθμοποίηση και παρακολούθηση του ανθρώπινου προσώπου, όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά, όχι στο ψεύτικο εικονικό πλαστικό χρήμα, όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Το ΙΚΑ μαζί με φορείς και συλλόγους δεν θα σταματήσει τον αγώνα κατά της νέας χωρίς κανένα χρηστικό στοιχείο για τον πολίτη ηλεκτρονικής ταυτότητας, που θέλουν να μας περάσουν για τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρετε ότι πριν 1,5 χρόνο
Εδώ με τον πρόεδρο έχουμε πάει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μας λέγανε ότι δεν έχουν 80 εκατομμύρια ευρώ να πληρώσει η κυβέρνηση για τις ταυτότητες. Πέρασε 1,5 χρόνος και μας λένε θα κοστίσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Το πακέτο μεγάλο, έτσι, και ενδιαφέρον. Οι εν λόγω πιέσεις των ΗΠΑ και Γερμανίας έχουν να κάνουν με το πακέτο, το οικονομικό, με την κερδοσκοπία των ιδιωτικών εταιριών που επιδιώκουν κάποιοι να βάλουν στο παιχνίδι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η διαχείριση και έκδοση των ταυτοτήτων και διαβατηρίων απαιτείται να συνεχίσει να γίνεται μονάχα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή χωρίς καμία ιδιωτική εταιρεία που θα κερδίσει τα 350 εκατομμυριάκια. Δεν πρέπει να έχουν, είναι απαγορευτικό να συμμετέχουν και να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα πολιτών οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία. Καθώς και το ΕΑΝ στα μέσα του 2016 η κυβέρνηση σκεφτόταν τα 80 εκατομμύρια ευρώ όπως μας έλεγε τότε, τώρα τις περισσεύουν 450% περισσότερα. Αρνούμαστε λοιπόν την αριθμοποίηση του προσώπου, αρνούμαστε να εφαρμοστεί στον άνθρωπο και δεν είναι αναλώσιμος ούτε πράγμα με δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης. Ποιο θα είναι το μέλλον μας με την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, το αναρωτιέστε. Είναι, όπως ανακοινώσαν οι ΗΠΑ, χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα δεν υπάρχει πλέον δουλειά. Δεν θα δουλεύουμε. Θα πουλάνε τα προσωπικά μας δεδομένα, όπως ανακοίνωσε το Spiegel για τη γερμανική κυβέρνηση, που πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των Γερμανών που έχουν στην κατοχή τους κυβερνητικές υπηρεσίες, σε εταιρείες marketing. Θα κερδοσκοπήσουν δηλαδή μέσα από τις ταυτότητες μας. Θέλω να πούμε και το εξής, ότι με τη χωρίς πραγμό εξέλιξη τεχνητικής νοημοσύνης και προγράμματα γίνονται τόσο έξυπνα, ακραία επικίνδυνα και ανεξέλεκτα, διακινώντας αυτόματα πληροφορίες αλλά και εντολές και ως και αυτοκαταστροφή μας, που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Η εποχή επιβολής ολοκληρωτισμού από τις άρρωστες λέσχες επιχειρείται να πραγματοποιηθεί με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και που ο Orwell μοιάζει απλά μια παροδία. Μπροστά σε αυτά που επιχειρούν και θα μπορούν να επιβάλλουν στους πολίτες. Για όλα αυτά σήμερα πρωτοφωνάζουμε. Όχι στην παρακολούθηση του ανθρώπου. Όχι στο φακέλωμα του πολίτη. Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρώπου τύπου ΆΜΚΑ. Όχι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όχι στο περιουσιολόγιο. Όχι στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Όχι στο ηλεκτρονικό χρήμα, όχι στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όχι στις ηλεκτρονικές κατασχέσεις, όχι στις ηλεκτρονικές κάρτες φιλάθλων, όχι στη νέα τάξη πραγμάτων. Η υποδούλωση με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες δεν θα περάσει. Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Η ελευθερία και το αυτεξούσιο δεν χαρίζεται σε κανένα και δεν διαπραγματεύεται σε καιρό ειρήνης και δημοκρατίας. Επειδή η ιδιωτική ζωή και η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων περιφρονείται από το Σύνταγμα της Ελλάδος και από τους διεθνείς κανόνες, νόμους και συνθήκες. Δεν θέλουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα με άγκα και τσιπάκι του τρόμου. Δεν θέλουμε να μας βιάζουν οι δημοκρατικές κυβερνήσεις και η συγκέντρωση αυτή τη σημερινή είναι αρχή μιας γενικευμένης αντίδρασης κατά της έκδοσης νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Έχω κλείσει την ομιλία μου, δεν θέλω να πω κάτι ακόμη αν μου επιτρέψει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μου δώσετε 2 ευρώ ηλεκτρονικά και θα σας τα δώσω αμέσως. Γελάτε, μπορεί κανείς να τα μου δώσει 2 ευρώ και να τα δώσω τώρα. Όχι. Γιατί, αυτό είναι χρήμα λένε, είναι ηλεκτρονικό χρήμα. Έτσι πιστεύουνε και να σας πω κάτι για να το δείτε μόνο το χρήμα. Πρέπει να έχετε σύνδεση στο ίντερνετ, να έχετε ρεύμα και να έχετε υπολογιστή, τάμπλετ ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα που να μπαίνει στο ίντερνετ. Ένα από αυτά να λείπει, δεν έχετε λεφτά. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστούμε τον Άγγελο τον Πιλάτη, τα τόσα σημαντικά στοιχεία που μας κατέθεσε.
και αμέσως παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος Μαλταπές Ιωάννης, νομικός και θεολόγος και πρόσωπος των πατριωτικών κινημάτων. Χριστός Ανέστη, μην πτωείστε ότι κατάφεραν να μας δυσκολέψουν τη συγκέντρωση. Καταφέραμε να τη δημιουργήσουμε. Έτσι θα γίνεται και σε όλες τις επιθέσεις που δέχεται η πατρίδα και η Ορθοδοξία. Θα καταφέρνουμε να επιτύχουμε το στόχο μας, που είναι να απελευθερωθεί η πατρίδα και να υπάρχει ελευθερία για όλους τους Έλληνες χριστιανούς. Αυτό που ζούμε είναι μια κατοχή. Έχουν καταφέρει να έχουν υποδηλώσει χωρίς όπλα την πατρίδα που είχαν υποδηλώσει με τα όπλα το 1941. Τέτοιες μέρες, στην Κύπρο πριν 50 χρόνια, στην Αγχώνη έσταλαν τους Έλληνες που ζήταγαν την ελευθερία της ελληνικής Κύπρου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μας κυβερνάνε τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν θα πω για προδοσίες, θα πω όμως για έλλειψη θάρρους, που δεν αρμόζει σε ελληνικό κράτος και σε ελληνοορθόδοξο έθνος. Είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές τα πάντα, δεν χρειάζεται να σας τα επαναλάβω για να σας κουράσω. Η ώρα τώρα έφτασε ο αγώνας να μην είναι μόνο ομολογιακός, αλλά να γίνει πολιτικός και μαχητικός για την προάσπιση αυτής της κοινωνίας. Εσείς μπορεί να είσαστε οι πρωτοπόροι που είδατε πολύ γρήγορα, το κίνδυνο. Όμως περιμένουν η κοινωνία ολόκληρη κάποιους να την οδηγήσουν μέσα από τον αγώνα της ελευθερίας στην κανονική ελληνική ορθόδοξη ταυτότητά της. Όλα αυτά που λέγονται, από την ηλεκτρονική ταυτότητα μέχρι τη Μακεδονία, μέχρι την οικονομία και τα μνημόνια, μέχρι τα νομοσχέδια για να κάνουν η ιδιαίτερη σεξουαλική ταυτότητα οικογένεια και να υιοθετούν παιδιά. Όλα αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα τα οποία έχουν πληθύνει τόσο πολύ που πέφτουν οι ίδιοι μέσα στο ψέμα και στην αντίφασή τους. Αυτό που πρέπει να γίνει, και αυτή η συγκέντρωση σήμερα δίνει την αφορμή για να γίνει, είναι να οργανωθεί ο Ορθόδοξος Ελληνισμός πολιτικά και να αναζητήσει τη δική του μερίδα στην ευθύνη για την εκπροσώπηση και διακυβέρνηση της χώρας. Όλα τα άλλα μέχρι τώρα, το εσείς είστε χριστιανοί και μην ασχοληθείτε με τα κοινά. Εσείς είστε Ορθόδοξοι και να μάθετε να συγχωρείτε και να συνεχίζετε να συγχωρείτε. Είναι παρελθόν. Η ανοχή στο κακό απέδειξε ότι δημιουργεί περισσότερο κακό. Είναι η ώρα που ο Ορθόδοξος Ελληνισμός πρέπει να πάρει την ευθύνη πάνω του και να δημιουργήσει τον Ελληνισμό της Ορθόδοξης Αλήθειας. Σας ευχαριστώ πολύ και με την νίκη. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλταπέ Ιωάννη, τόσο σύντομη αλλά τόσο ουσιαστική η όλη που περιέχει πραγματικά όλη την πεμπτουσία, πώς πρέπει να πορευτούμε. Και τώρα παρακαλώ αμέσως στο βήμα να έρθει ο Ιωάννης ο Σακάς, είναι συνώνυμος, είναι πρώην αξιωματικός ήτανε και στέλεχος πλέον του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας. Να είναι κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας, Άγιοι Αρχιερείς και Ιερείς, Μοναχοί και Μοναχές, κυρίες και κύριοι γραμματές, τίμιε και περήφανε Έλληνα πατριώτη Ορθόδοξα Χριστιανέ, η σημερινή συγκέντρωση των Ορθόδοξων Χριστιανών εδώ στα προκτήλια του Πανεπιστημίου Αθήνων μπορεί να χαρακτηριστεί επικριτική και προειδοποιητική, καθώς ενωθήκαμε για να βροντοφωνάξουμε τόσο την πίστη μας στην Ορθοδοξία όσο και την προσπάθεια εθνικής αντιστάσεως κατά του ηλιστικού πνεύματος της σημερινής εποχής για τη σωτηρία του έθνους και τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Τραχιά η ζωή της Ελλάδας,
επικίνδυνη η περίοδος που διέρχεται σήμερα το έθνος. Όσο ποτέ επικίνδυνη. Κρίσιμο το παρόν. Το μέλλον επισφαλές. Όσο ποτέ επισφαλές. Ζητούμε τη ματέωση της κάρτας του πολίτη, η οποία παραβιάζει την προσωπική και ιδιωτική ζωή, την ατομική ελευθερία του κάθε ανθρώπου που θα την βάλει στη ζωή του. Ζητούμε την αποκατάσταση των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται υπό διωγμό, καθώς με νόμωνα τη θρησκευτική του συνείδηση και τα κατάφορα κατοχυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής του ζωής δεν παρέλαβαν άμκα με συνέπεια τη στέρηση σύνταξης και την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν δεχόμαστε την καταπάτηση της ελευθερίας που αποτελεί δώρο του Θεού στον άνθρωπο και τον έλεγχό μας μέσω μικροτσίπ. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας νόμος που να μας υποχρεώνει με τη θέλησή μας και την υπογραφή μας να φακελωθούμε ηλεκτρονικά, παραλαμβάνοντας τις νέες ταυτότητες τη στιγμή που υπάρχει συνταγματική διάταξη που κατοχυρώνει την προσωπική μας ζωή και ελευθερία. Κάθε νέος νόμος αντίθετος με το σύνταγμα νομικός είναι καταργητέος, άκυρος και ανυπόστατος. Είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση των θρησκευτικών από τα σχολεία και την αφαίρεση των εικόνων από τις τάξεις διδασκαλίας με τη δικαιολογία να είμαστε πιο φιλικοί στους ξένους, η οποία δικαιολογία αποτελεί δείγμα επικίνδυνης πνευματικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής καταπτώσεως. Δεν δεχόμαστε την άνηση αντιμετώπιση των Ορθόδοξων Χριστιανών σε σχέση με τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε και παρατηρούμε τις προσπάθειες που γίνονται ώστε οι Έλληνες πολίτες να γίνουν μειονότητα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, μέσα στην Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες οφείλουμε να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε την γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας. Η χώρα μας βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή της νεότερης ιστορίας της και έχει τεράστια οικονομικά και εθνικά ζητήματα ανοιχτά. Δεν δικαιολογούμε την εκμετάλλευση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό τον σφετερισμό της κληρονομιάς μας. Δεν επιτρέπουμε την υφαρμαγία του Σκοπιανούς ούτε σαν συνθετικό του ελληνικού ονόματος Μακεδονία για τον κρατικό και εθνικό τους προσδιορισμό, καθώς μόνο σκόπινη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η άγνοια και η παράνοψη της ιστορικής πραγματικότητας. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τέτοιες ενέργειες κατά της υποτιθέμενης συμμάχου χώρας και να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς ώστε να ελευθερωθούν οι στρατιωτικοί μας που είναι ευμάρωτοι από τους Τούρκους και μάλιστα εν καιρό ειρήνης. Με αυτή τη στην ενέργεια η Τουρκία δηλώνει ευθέως πως λειτουργεί ως εχθρική προς την Ελλάδα χώρα και επί της ουσίας διαταράσσει στον απόλυτο βαθμό το ενιαίο αμυντικό στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ. Είμαστε αντίθετοι με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αδυνατεί να λειτουργήσει και να υποστηρίξει τα δίκαια της χώρας μας και παραμένει αδρανής, υπακούοντας σε παρεμέσεις διατήρησης χαμηλών τόνων, επιτρέποντας το εξευθυλισμό της Ελλάδας και των Ελλήνων. Απαιτούμε τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αλλάξουν την πορεία τους που ταυτίζεται με το ιδεολογικό πνεύμα της νέας εποχής ή νέας τάξης πραγμάτων και να χαράξουν τον δρόμο προς τις παραδόσεις της φυλής μας και του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να καταλάβουμε πως η πολιτική μας δραστηριότητα πρέπει να είναι εναρμονισμένη και συνεπής με την ορθόδοξη πίστη μας και να σταματήσουμε να ψηφίζουμε πολιτικούς οι οποίοι εν γνώση ή εν αγνία τους αντιστρατεύονται τον νόμο του Θεού και της ηθικής. Ο ομολογιακός αγώνας του Ελκύς είναι το τείχος της απόσβεσης των εισοδών επιθέσεων ορατών και αόρατων εχθρών. Είναι ο πόγος της αγάπης μας για ελεύθερη και χριστιανική Ελλάδα και η προσπάθεια για μια ευτυχισμένη αυριανή νεότητα που οδήγησε
αγώνα του ΕΡΚΙΣ εναντίον όλων των αντεστικών δυνάμεων. Είναι ο αγώνας για την τιμή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Ευχαριστούμε τον κύριο Σακά Ιωάννη που κατέθεσε πραγματικά με τόσο σαφήνεια όλα αυτά που ανέλησε εύστοχα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ να συσφίξουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συσπυρώσουμε όλη αυτή την ώρα αυτόν τον ορθόδοξο ομολογιακό αγώνα. Και τώρα στο βήμα να έρθει ο πατέρας Νικόλαος από το Σύλλογο Τραπεζούντας. Άγιο Ευγένιο. Από τον Άγιο Ευγένιο Τραπεζούντας. Εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες του Πόντου και όλους εκεί που διωχθήκανε σε αυτή την περίοδο. Παρακαλώ σας. Χριστός Ανέστη. Αδελφοί μου, όταν ο Θεός είναι κοντά μας, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε με τη δύναμή του να γυρίσουμε το τροχό πίσω. Το μεγαλύτερο και πρώτο δώρο του, το οποίο μας χάρισε την ελευθερία μας με αυτήν την κάρτα του πολίτη, την παραδίνουμε στον Αντίχριστο. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι είμαστε ευγνώμονες στον αρχηγό της πίστεώς μας για αυτό το μεγάλο δώρο το οποίο μας άρισε, την ελευθερία μας. Να το λατρεύουμε αυτόδουλα, αυτοπροαίρετα. Να το δίνουμε την καρδιά μας γιατί το θέλουμε. Και όχι να είμαστε ρομπότ, όπως θέλει ο Αντίχριστος. Να το προσκυνούν όλοι χωρίς να το θέλουν. Να τους εκβιάζει, να τους τροχοκρατεί. Ζούμε τραγικές ημέρες, προσπαθώντας να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, ότι η Ελλάδα είναι ορθόδοξη. Άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ψήφο των Ελλήνων, τους προδίδουν καθημερινά, ευνοώντας όλους τους άλλους πλην τους ορθοδόξους, καταπατώντας το πυρήνα του Συντάγματος, ο οποίος εξασφαλίζει τον Έλληνα Ορθόδοξο πολίτη. Εάν δεν τους αρέσει να φύγουνε, να γίνουν εκείνοι μετανάστες και όχι τα παιδιά μας. Εάν θέλουν να υπηρετήσουν την Ελλάδα, θα υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Ελλάδα. Ο Χριστός μας άφησε και ένα άλλο μήνυμα. Έχετε θάρρος. Εγώ ενενίκηκα τον κόσμο. Έτσι και εμείς αδελφοί μου. Με το θάρρος εκείνου, ο οποίος έφτιανε τη φορά και θανάτωσε το θάνατο, να αντισταθούμε, διότι ό,τι σπέρνεις, αυτό και θερίζεις. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλαο, τον ομολογητή ιερέα, και πραγματικά μακάρι να έχουμε τέτοιους ιερείς ομολογητές, γιατί τέτοιους πρέπει να υπάρχουν σήμερα, τέτοιους θέλουμε για να μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν και τα πνευματοπαίδια να δώσουν την πορεία πλεύσεως και πνευματικά τι πρέπει να πράξουν. Θα προχωρήσουμε τώρα, παρακαλώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις για να μην το ξεχάσω. Προτού φύγουμε από εδώ που θα ολοκληρώσουμε αυτή την σημερινή εκδήλωση με αυτές τις δυσκολίες, μην φύγουμε με πολλή απελπισία και απόγνωση και γίνουμε οι ίδιοι φερέφωνα, αγγελιοφόροι δηλαδή της απελπισίας, προσθέτε το καλά αυτό, και αρχίσουμε και ρίχνουμε βάρη στο διοίκηση, στη Συντονιστική Επιτροπή, στον Δημήτρη τον Μπακάλι, δεν έκανε τούτο, δεν έκανε εκείνο, θα έπρεπε να κάνει. Εμείς κάναμε τα απαιτούμενα με όλη μας την αυτή πραγματικά τη Συντονιστική Επιτροπή, καταθέσαμε επίσημα και πήραμε τις άδειες από την Γενική Ασφάλεια Αθηνών, με επίσημα έγγραφα, από τη Δημαρχία,
όλα τα κάναμε με όλο τους νόμιμες διαδικασίες. Τώρα, τα υπόλοιπα τις ευθύνες που θα έχουμε στη συνέχεια, που θα ζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε, που θα απευθυνθούμε και θα έχουμε να μας δώσουν τις εξηγήσεις αυτό που έγινε. Όχι όμως να γίνουμε μόνοι μας, να δημιουργούμε σύγχυση και διάσπαση, όπως και την προηγούμενη αρχίσαμε και ρίγναμε ο ένας τον άλλο ότι έφταιγε η Συντονιστική Επιτροπή, μιλήσαμε πολύ και τούτο και εκείνο. Όχι τέτοια φαινόμενα. Γιατί αυτό θέλουμε. Να μας διασπάνε και αυτοί στη συνέχεια να προχωρούν. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Θα ήθελα παρακαλώ να ζητήσω την κατανόησή σας. Έτσι, με όλο αυτό που έγινε, είναι πέρα από τις δυνάμεις μας, όπως ξέρετε, και με άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί σε όλη αυτή την δυνατή που βλέπουμε, παρακολουθούμε μέσα στη χώρα μας, και δεν είναι ευθύνη δική μας. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι την κατανόησή σας και να δείξουμε πραγματικά μεταξύ μας να είμαστε ενωμένοι, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Έτσι θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα αυτό να το προσέξετε και να μην διαδίδουμε λανθασμένες εντυπώσεις, να ρίξουμε βάρη ο ένας τον άλλον, έτσι το ένα δεν έγινε τούτο και δεν έγινε, ήτανε πέραν από τις δυνάμεις μας. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με αυτά τα άτομα που ήταν εδώ πέρα, ούτε αυτό. Πώς αυτό το γνωρίζετε, πώς γίνεται κατάληψη καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας και δεν μπορούν να δυστυχώς να τους αποδείσουν και να εμπέβουν οι δυνάμεις. Αυτό είναι γνωστό. Γι' αυτό έγινε και αυτή τη φορά και αυτό, ας το πούμε, το γεγονός. Θα λάβουμε μέτρα, θα κάνουμε τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες με τους νομικούς μας και θα προσφύγουμε να ζητήσουμε τις ανάλογες ευθύνες. Θα ήθελα επίσης τα δύο παιδιά μας, τους στρατιωτικούς, να κάνουμε ιδιαίτερη προσευχή για τον Άγγελο και τον Δημήτρη. Τους έχουμε συνέχεια και να μην τους ξεχνούμε, γιατί είναι παιδιά μας πραγματικά, να επιστρέψουν γρήγορα στην πατρίδα μας και στις οικογένειές τους. Και στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα από αυτό εδώ πραγματικά, θα έλεγα το ιστορικό βήμα, το οποίο πριν 32 έτη, από εδώ ξεκίνησε αυτός ο ομολογιακός αγώνας, με τους τότε Αρχιεπίσκοπα Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρών Αυξέντιο και τα πνευματοπαίδια τους ομολογητές και αγωνιστές Γεώργιον και Ανδρέα, να πούμε τρεις αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη. Γι' αυτό θα πρέπει αυτά να μην τα ξεχνούμε με όλους τους συνεργάτες, ομολογητές, φορείς, συλλόγους, οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Και θα πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τα παραρτήματα από την επαρχία, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ταλαιπωρία αυτή που υπέστησαν, που ήρθανε από Θεσσαλονίκη, από Λάρισα. Εδώ κοντά μας είναι ο Δημήτρης ο Αγραφιώτης, συναγωνιστής και ομολογητής, το παράρτημα στον Τύρναβο της Λαρίσης. Τον ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήρθατε από μακριά πραγματικά και υπέστησαν όλη αυτή την ταλαιπωρία που σήμερα που λέμε που δεχτήκαμε και εισπράξαμε όλοι μας. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα από αυτό εδώ το βήμα, ότι σήμερα με αυτό που οι ίδιοι αποκαλύψανε το θηρίο, εμείς θα συσπηρωθούμε καλύτερα και θα τους δώσουμε καλύτερες απαντήσεις μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε, αυτές τις κομματικές διαιρέσεις που χρόνια καλλιεργούν αυτά τα ζυζάνια και μας κοροϊδεύουν χρόνια, αριστεροί, δεξιοί, φασίστες και αυτά τα κόλπα, αυτά να σταματήσουν. Είμαστε όλοι Έλληνες πατριώτες και είμαστε εδώ κατά όλων αυτών των ανεπίτρεπτων πραγματικά εφαρμογών που θέλουν την κατάργηση της προσωπικής μας ελευθερίας και την προσωπική μας και τη θρησκευτική μας συνείδηση, να μας εξαφανίσουν σαν Έλληνες. Θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Είναι δεξιός, είναι φασίστας, είναι κομμουνιστής και αυτά τα παραμύθια. Θα πρέπει να τα αποβάλουμε αυτά. Και να συσπηρώσουμε, είμαστε Έλληνες πατριώτες. Γιατί αυτά γίνανε σε περιόδους στην ιστορία μας και πάθαμε όλα τα χειρότερα κακά που υπέστησαν, που λέμε όλοι στην ιστορία μας, στην περίοδο αυτές, τα χειρότερα δεινά που έπαθε η Ελλάδα μας. Όταν ήταν ενωμένη, μεγαλούργησε.
όπως την Επανάσταση του 1821. Έτσι θα πρέπει να πράξουμε. Και όχι να πέσουμε στην αυτή ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Είναι αδέρφια μας Έλληνες. Και θα πρέπει να δώσουμε τα χέρια επιτέλους. Μας κοροϊδέψανε. Χάσαμε έδαφος. Αλλά ήρθε η ώρα να ανακτήσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα που δώσαμε. Από τις αμαρτίες μας, από τις αδυναμίες μας, όπως θέλετε πάρτε να επιστρέψουμε και να δώσουμε πραγματικά αυτή την ώρα, την κρισιμότατη ώρα που διέρχεται η πατρίδα μας. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους εσάς που συμβάλατε, έστω και με αυτές τις δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Είσαστε πραγματικά παλικάρια και σας αξίζει ένα ιδιαίτερο συγχαρητήρια και μπράβο σας. Γιατί αυτό δείχνουμε ότι δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα δεχτούμε καμία υποχώρηση σε όλη αυτή την εφαρμογή του ηλεκτρονικής αυτής της σκλαβιάς. Είναι σχέδιο και όλα αυτά που γίνανε σήμερα είναι από τα διεθνής κόντα και κεντρικά διεθνή κέντρα εξουσίας που δίνουν εντολές να μην ακουστούν αυτές οι αλήθειες. Βλέπετε πως τους καίει. Τίποτα άλλο δεν εμποδίζουν. Αν όμως είχαν σήμερα λάβει όλα αυτά τα μέτρα να μην ακουστούν, μας φοβούνται. Έστω και λίγοι, αλλά είμαστε πραγματικά σε αυτούς μπροστά μεγάλοι. Γι' αυτό θα πρέπει ιδιαίτερα να το λάβουμε υπόψη. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Γεώργιο Αλεξόπουλο να αναγνώσει το ψήφισμα και στη συνέχεια φεύγουμε, γιατί θα πρέπει να κατανοήσετε και να πραγματικά να μας συγχωρέσετε. Τυχόν που δηλώσανε πάρα πολύ πραγματικά σήμερα ομιλητές, είχαμε πάρα πολλούς και αυτό είναι ευχάριστο, να μπορούσαμε πραγματικά να δώσω που λέμε σε όλα τα αδέρφια μας. Αλλά θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες, δεν είναι η τελευταία, που θα έχουμε στη συνέχεια για αγώνα σκληρό και θα δούμε και έχουμε και στρατηγική και σχέδια και θα τους αντιμετωπίσουμε όπως τους αξίζει. Παρακαλώ τον Γιώργο. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το ελληνικό έθνος το Ορθόδοξο! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Χριστός Ανέστη ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Λοιπόν, θα διαβάσουμε το ψήφισμα. Πριν ξεκινήσω να διαβάσω το δημοψήφισμα, το ψήφισμά μας, εμείς απομείναμε ο Δήμος αυτής της χώρας και δεν πειράζει, που είχε το πολλό το εύ. Η λίγη και η ποιότητα μετράει για τον ουρανό. Παρακαλώ όλους σας να είμαστε μέχρι το τέλος της εκδήλωσης αυτής ένα σώμα, μη σπάσουμε, τελειώνουμε. Να πω ένα τελευταίο. Σας λέω αυτό που έχουν πει οι πέντε κυριότεροι συνταγματολόγοι της χώρας. Το έχουν δημοσιοποιήσει σε κοινή συνέντευξη εδώ και 4 χρόνια. Οι κυβερνήσεις από τον καιρό του πρώτου μνημονίου, δηλαδή από τον καιρό του Παπανδρέου, Γεωργίου Παπανδρέου, του ψευτογιώργη, γιατί δεν είναι Γεώργιος, έτσι αφαίρετα το όνομα. Τζέφρι είναι το πραγματικό. Λοιπόν, από τον καιρό εκείνο, από το πρώτο μνημόνιο και όποιες άλλες κυβερνήσεις ακολούθησαν με το πρώτο μνημόνιο και ψήφισαν και άλλα μνημόνια μέχρι η σημερινή πολιτεία του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, καταγγέλλονται από τους 5 συνταγματολόγους ως πραξικοπηματικές, που σημαίνει με απλά λόγια, σύμφωνα με το συνταγματικό νόμο, ότι δεν έχουν δικαίωμα να υπογράφουν ούτε πληρωμές συντάξεων και μισθοδοσιών. Πόσο μάλλον να υπογράφουν νόμους και να απαιτούν την υπακοή των πολιτών. Όλοι αυτοί είναι υπόδικοι ένοχοι εσχάτης προδοσίας, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου στη μήνυση του γιατρού Αντωνίου από τη Χαλκίδα, με την οποία ο Άριος Πάγος ενέκρινε πως πραγματικά τα στοιχεία του γιατρού είναι αυθεντικά και 222 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πρέπει να άρουν την βουλευτική τους ασυλία και να οδηγηθούν κατηγορούμενοι στο έδρανο για εσχάτη προδοσία. Δεν είστε υποχρεωμένοι να υπηρετείτε και να υπακούετε σε κανένα νόμο. Διαβάστε το ψήφισμα. 13 Μαΐου 2018, ψήφισμα της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας κατά της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας. Σήμερα Κυριακή 13 Μαΐου του 2018 και ώρα με τρίτη μεσημβρινή συγκεντρωθήκαμε στα προφίλια του Πανεπιστημίου Αθηνών και καταλήξαμε με πορεία μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων αρκετές χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δηλώσαμε την άρνησή μας
να παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, η προσπάθεια επιβολής της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε τύπου νέας ταυτότητας και παράλληλα η υποχρεωτική παραλαβή και χρήση του ΆΜΚΑ με τελικό στόχο την ενοποίηση των αφημί ΆΜΚΑ, κάρτας υγείας και λοιπόν στοιχείων σε μία ηλεκτρονική ταυτότητα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μόνο τυχαία δεν είναι. Με φόντο την οικονομική κρίση και υπό την απειλή λήψης αυστηρότερων οικονομικών μέτρων, η νέα τάξη πραγμάτων με την επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας στο λαό μας επιδιώκει την απόλυτη αστυνόμευση του καθενός μας. 2. Εμείς οι Έλληνες, κλήρος και λαός, διατρανώνουμε σήμερα τη θέλησή μας να αποδυνάψουμε το ζυγό της πνευματικής σκλαβιάς και υποταγής που μας επιβάλλουν τα διεθνή σκοτεινά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδος μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των λοιπόν οργανισμών. 3. Έγκριτοι νομικοί επιστήμονες, επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα και η υποχρεωτική εφαρμογή της είναι αντίθετη και προς το ελληνικό σύνταγμα και προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιμονή των ελληνικών κρατικών αρχών για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας δημιουργεί ερωτηματικά για τη σχέση τους με τη δικτατορία που η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει με κάθε τρόπο σε όλο τον πλανήτη, όταν μάλιστα σε άλλα κράτη αποφασίστηκε η απόσυσή της. Ας μην μας διαφεύγει ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Γεώργιος Ανδρέου Παπανδρέου, είχε διακηρύξει επανειλημμένα ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή μία παγκόσμια δικτατορία. 4. Αν και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δεν αρνείται τη δημιουργική βοήθεια της τεχνολογίας στις συναλλαγές μας και στην επιστημονική έρευνα, όπως θεωρούμε άκρως ανησυχητική συλλογή προσωπικών δεδομένων και τον σχηματισμό προσωπικού προφίλ μέσω της διασύνδεσης όλων των αρχείων. Ο μοναδικός για κάθε άνθρωπο αριθμός και το πλημφύο μικροτσίπ που περιέχονται στην τεχνολογική ταυτότητα αντικαθιστούν σύμφωνα με τους ειδικούς πληροφορητής μια πάντροπη ηλεκτρονική φυλακή για κάθε κατοχό της. Αυτή θα καταστεί χειρότερη αν η διακίνησή της παραδοθεί στα κέντρα που ήδη αποφασίσουν για τις τύχες των λαών και μέσω της οικονομικής κρίσης που οδηλώνουν και οδηγούν στην εξαγρίωση των ελληνικών λαών όπως συμβαίνει σήμερα. 5. Η πληθώρα των δημοσιευμάτων από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί υποκλοπής προσωπικών δεδομένων και παράνομης διακίνησης αυτών από ιδιωτικές εταιρείες πληροφορικής δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια στους πολίτες. Οι αναφορές σε τέτοια περιστατικά έχουν ενταθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι εγγυήσεις περί διασφάλισης του απορρίτου των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από κρατικές αρχές καταρρύπτονται συνεχώς από επιτίδιους που εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες και τα κενά των πληροφορικών συστημάτων. 6. Όλο το σύστημα της εκλογικής διακυβέρνησης λειτουργεί σύμφωνα με τους επιστήμονες πληροφορικής αλλά και με τη διαβεβαίωση βουλευτών και υπουργών, με τη βοήθεια των τριών οριοθετητών όπως τους βλέπουμε πάνω στα προϊόντα, δηλαδή με τα τρία εξάρια. Μας ανησυχούν όμως επίσης οι δυνατότητες τεχνολογίας microchips RFID και άλλων τεχνολογιών παρομοίων με το ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική ταυτότητα RFID. Γίνεται άμεση διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του κατόχου της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Το γεγονός μάλιστα ότι είναι αναπρογραμματιζόμενο επιτρέπει στην εκάστοτε εξουσία να αναπρογραμματίζει το περιεχόμενο των δεδομένων σύμφωνα με τη βούλησή της. Θα μπορεί ακόμα και ο δυσιώνυμος αριθμός 666 να προσθεθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα εκ των υστέρων. Με απλά λόγια δηλώνουμε προς την πολιτεία. Αποδεχόμαστε το ψήφισμα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους με αριθμό πρωτοκόλλου Φ 2 7 463 16 Μαρτίου του 2015 και τα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών τόσο του Πατρόου Ορτολογίου όσο και του Νέου που απορρίπτουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κατά δυνάστευσης του πολίτη. 2. Δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα τη διαχειρίζεται. Ούτε δεχόμεθα οποιαδήποτε ή οποιοδήποτε παρόμοιο ή ισοδύναμο μέτρο. 3. Δεν παραλαμβάνουμε καμία ηλεκτρονική ταυτότητα με ή χωρίς το 666. Αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να εισαχθεί αυτό και εφόσον η παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο με αυτόν τον αριθμό
ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται διαρκώς και έχει επιβληθεί παντού. 4. Δεν παραλαμβάνω ηλεκτρονική ταυτότητα που συγκεντρώνει τα πάντα για μας και επιδιώκει την αποκλίση από τη ζωή όσους δεν την παραλάβουν. Σύμφωνα με την Ιερά Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο κεφάλαιο 13 στίχο 17 που λέει ότι κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει αν δεν έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του όνοματός του. 5. Δεν δεχόμαστε την δημοκρατική παραλαβή και χρήση του ΑΜΚΑ καθώς και όλων των μορφών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων τύπου barcode ή παρομοίων συστημάτων, όλοι εμείς οι πολίτες των οποίων προσβάλλεται βάνα σε θρησκευτική συνείδηση και παραβιάζονται κατάφορα τα κατακυρωμένα δικαιώματα της προσωπικής τους ζωής, ελευθερίας και δημοκρατίας. 7. Δεν παραλαμβάνουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα ή οποιοδήποτε νέου τύπου ταυτότητα με την οποία πολιτογραφούμαστε στο παγκόσμιο κράτος, ούτε ευχαρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν νόμιμα ή παράνομα. Αυτό είναι το ψήφισμά μας, το οποίο θα καταθέσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Μητροπολίτη, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Ιερά Μητροπολία Αθηνών. Μην τοόμαστε, μην καθεύδουμε καθόλου, να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση μέσω της προσευχής, αφού επιλέξαμε να είμαστε στο κράτος του νικητή, αυτού που εξήλθε να νικών και να νικήσει και να μην ανησυχούμε, διότι η νίκη είναι βεβαία και με εμάς, διότι είμαστε στο σωστό στρατόπεδο. Ας ανησυχούν αυτοί που αποφάσισαν να σταθούν απέναντί του. Ζει Κύριος ο Θεός, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε τον αδελφό Χριστό Γεώργιο Αλεξόπουλο, συναγωνιστή για πολλά χρόνια. Και τώρα θα πρέπει να συνταχθούμε, παρακαλώ μπροστά το Ράσο να προπορεύεται, το αυτοκίνητο να βγει στη σταδίου. Από εδώ θα ξεκινήσουμε ευθεία και θα πρέπει να είναι το αυτοκίνητο να πάει να βγει στη σταδίου μπροστά από τον πεζόδρομο για να βγει προς τα πάνω, προς το Σύνταγμα. Παρακαλώ το αυτοκίνητο να προπορεύεται, παρακαλώ τα λάβαρα μπροστά, τις σημαίες, τα πανό να προπορεύονται μπροστά και σιγά σιγά να πάμε να φτάσουμε μέχρι το Σύνταγμα για να καταθέσουμε εκεί τα ψηφίσματα. Σιγά σιγά και μην βιάζεστε, γιατί έχουμε και ανθρώπους ηλικιωμένους και ύστερα από αυτή την ταλαιπωρία σιγά σιγά να μην έτσι πάθουμε κανένα τύχημα. Λοιπόν, και πάλι Χριστός Ανέστη. Καλή δύναμη και θα έχουμε στη συνέχεια να έχουμε στη συνέχεια να πούμε για να αγωνιστούμε για τις μετέπειτα συνέχεια εξελίξεις πώς θα διαμορφωθούν. Σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη και βοήθειά μας. Έχει αμάξι να με πάει.
Κατεβαίνει αμάξι αύριο. Κατεβαίνει αμάξι αύριο. Κοίταξε αν κατεβαίνει και έλα πάνω να μπει. Σας ανέστη. Έγινε πάνω. Καλά είσαι, πώς πάνε. Είμαστε πρόβατα, μη φοβάστε ρε παιδιά. Τι φοβάστε. Έπρεπε να μην υπάρχει ούτε ένας. Τι φοβάστε. Εκείνη η ηλίκη, εμείς είμαστε πρόβατα. Δεν κάνουμε εμείς θέματα. Εκείνοι μας κάνανε, έλεγε. Ίσως κάνουμε πλήθο. Αυτό είναι
για να μην όλοι. Δευτερία, 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 δημοκρατία, δευτερία, δημοκρατία, δευτερία, 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 δημοκρατία, δευτερία, δημοκρατία, δευτερία, 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 Αναγκαστικό.
Δεν πετά, δεν πετά, το θέμα δεν
Χριστός, παιδεία, ελευθερία, όχι κράτος και τυραννία. Χριστός, παιδεία, ελευθερία, όχι κράτος με τυραννία. Yeah.
όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη τον Ελλήνα τα ιερά και σαν πρώτα αντιωμένη και ολέρε ελευθερία και σαν πρώτα αντιωμένη και ολέρε ελευθερία και σαν πρώτα αντιωμένη και για τον Αλφα χρόνια δεν μας κάνει. Εκείνη την ημέρα εμάς, για να μην τους χαλάσουμε την ημέρα με τη διαμαρτυρία μας που είχαμε εμείς ενημερωθεί για το τι θα γίνει. Σήμερα λοιπόν δεν κάνουν τίποτα, κάθονται ήσυχα παιδάκια απέναντι τα πατσάκια, ήσυχα και όμορφα. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τόσο κόσμο. Ναι, αλλά πατέρα, κλειωμένοι βλέπουμε εδώ για τις ομάδες. Βλέπουμε κατεβαίνουν χιλιάδες κόσμος κάτω και για αυτά τα τρώματα, ας πούμε, νομοθετήματα που βγάζουν δεν αντιδρά ο κόσμος. Αυτό δεν είναι έσχος και ντροπή. Και για εμάς δηλαδή, για τον ελληνικό λαό. Σίγουρα είναι ντροπή να έχουμε κάνει ειδωλολατρία τις ομάδες, για τις ομάδες να σκοτώνονται οι άνθρωποι και για τον Χριστό να μην έχετε να διαμαρτυρηθεί κανένας και για το χάραγμα που θέλουν να μας επιβάλλουν, αλλά και για τους νόμους τους της ανομαλίας. Τι πρέπει να κάνουμε ορθόδοξοι, κλήρος και λαός τώρα για να μας ελέγξει ο Θεός και να μας φυλάξει και από όλα αυτά που έχουμε δείξει. Θα έχουν πολύ χειρότερα έτσι όπως πάμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγαίνουμε εμείς έξω στους δρόμους και να διαμαρτυρόμαστε. Να κολλάμε φυλάδια, να γράφουμε συνθήματα και να διαμαρτυρόμαστε. Και να κηρύττουμε παντού με κάνια, να πηγαίνουμε μέσα στα μετρό, μέσα στα λεωφορεία, έξω από τις υπηρεσίες, έξω από το σούπερ μάρκετ και να μοιράσουμε το λόγο του Θεού. Να κηρύξουμε στους ανθρώπους με τάνια. Έξω από τα μαιευτήρια να σταματήσουν οι γυναίκες να κάνουν εκτρώσεις. Πρέπει να κατέβουμε στον δρόμο για να δει ο Θεός την ομολογία της πίστεώς μας και να κηρύξουμε σε αυτό το λαό μετάνοια. Έτσι θα έχουμε ελπίδα. Ευλογείτε. Κύριος Ευλογεί, καλούς αγώνες. Αέρα! 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 Αέρα!
Η νίκη μας τότε είναι βεβαία. Γνωρίζουμε εμείς αν έχει πάνω το χάρακο. Δεν γνωρίζουμε, πιθανότατα τώρα δεν το έχει, αύριο όμως θα το έχει. Ξέρετε γιατί στις υποανάπτυκτες χώρες όπως είναι η Κίνα, που τις έχει 100% υπό τον έλεγχο του ο δαίμον ο Ρότσιν. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, όταν πέρναγες στο αεροδρόμιο πριν 15 χρόνια, είχαν ένα πιστολάκι και σου χτυπάγανε στο κούτελο και σου βάζανε κάτι εδώ. Και λέει, τι είναι αυτό, λέει ένας, λέει τίποτα, λέει ένα νουμεράκι είναι για να σε αναγνωρίζουμε παντού. Εδώ όμως δεν το έχουν κάνει ακόμα, γιατί θα αντιδράσουν όλοι και σου βάζουν μόνο η ριδοσκόπηση, η παλαμοσκόπηση. Σου λένε όλοι δεν είναι τίποτα, μου παίρνει τα στοιχεία. Το ίδιο κάνει και η αστυνομία. Γιατί η αστυνομία στην ουσία, αυτοί εδώ όλοι δεν ενεργούν για την ελληνική αστυνομία. Πίσω είναι εντολές της Μοσάτ. Πίσω είναι ο Ρότσι. Να πέσουν όλα, τα πρόσωπα. Προκαλώ, το λέω με αγάπη, προκαλώ όλους τους πατριώτες. Πού είναι όλοι οι πατριώτες? Γιατί εξαφανίζονται? Ποιος τους ελέγχει? Γιατί δεν κάνουν πραγματικό αγώνα? Είναι με λύπη και με πόνο. Ελλάδα σημαίνει θα σας πω και το άλλο. Αγωνίζουν και κάνουν και κάποιοι ορθοδοξία. Ο αγώνας ο καθαρός είναι. Πηγαίνετε στο Ρότσι, γκρεμίστε το Ρότσι. Μας έχει πάρει τη μισή Ελλάδα, την έχει αγοράσει. Βλέπω το τραπεζικό σύστημα, κύριε Λαζάκη. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το έχει, εμείς έχουμε τον Χριστό. Πρώτον πρέπει να γίνει χριστιανοί. Τον έχουμε, κύριε Λαζάκη, τον έχουμε. Άλλοι τον έχουν, άλλοι όχι. Σαν έθνος, γενικά, σαν έθνος, πάμε καλά. Αλλά δεν πάμε καλά γιατί δοκιμαζόμαστε και μας κοροϊδεύουν οι Εβραίοι. Γιατί όταν πάνε όλοι τώρα και πάρουν τις ταυτότητες, να σου τελειώσω όμως για το ηλεκτρονικό αυτό, στη Ρωσία βγήκε μία γερόντισσα και πήγε να πάρει την κάρτα άμκα. Και της λέει, κοίταξε εκεί, και της πετάνε μία ακτίνα εδώ. Και λέει, τι είναι αυτό, αυτός που έχει την κάρτα, θα στο βάλουν εδώ. Και θέλω να πω αυτό που μου είπε ένας μοναχός, ο πατέρας Κύριλλος μου είπε, προσέχτε μην πλανηθείτε. Αν σας πούνε πάρτε ταυτότητες, μην το πάρε. Δεν είναι. Μην το. Αυτό είναι αυτό που είχε το νούμερο στο χέρι. Το βάλανε στην κάρτα. Πρόσεξε, το βάλανε στην κάρτα και μετά τους το βάλανε στο κούτελο. Η παγίδα είναι ότι θα πούνε στον κόσμο, οι ίδιοι αστυνομικοί έχουν πάρει εντολές από την Εβραιομασονία, από τη Μοσάτ, και μόλις πας εσύ, γιατί αυτοί δεν υπηρετούν πραγματικά την πατρίδα, κοίτα τα εξάλφια πάνω του, γύρισε τα εξάλφια. Οι Εβραίοι είναι πίσω. Βγάλανε το σταυρό με τρόπο. Να βάζουμε το κολοβέρι. Ακούς, Σπυρίδωνα, και λέει σου βάλαμε κάτι στο κούτελο. Τώρα έχουν σκοπό, το λέω σε όλο τον κόσμο, όποιος πάει να παραλάβει την ταυτότητα θα του βάλουν και τσιπάκι και χάραγμα. Εγώ θέλω να πω αυτή την παγίδα. Χάραγμα είναι τα βιομετρικά. Όχι, στα βιομετρικά είναι. Από τα βιομετρικά, τα βιομετρικά πάνε το χάραγμα. Μετά θα το βάλω, ακόμα δεν το έχουν βάλει. Κατευθείαν τα βιομετρικά. Μην μπερδεύεσαι. Όχι, δεν μπερδεύουν σε εμάς, ακόμα δεν το έχουν βάλει. Μετά θα το βάλουν το βιομετρικό. Όταν σου πούνε πάρε το διαβατήριο, έχει βιομετρικό έλεγχο. Όταν πας να κάνεις. Μιλάμε μετά για την ταυτότητα και το διαβατήριο. Και για την ταυτότητα. Σας το βάλουν κατευθείαν. Τα άλλα βιομετρικά δεν το έχουν βάλει ακόμα σε χριστιανικές χώρες. Επειδή αντιδρούμε, επειδή δεν έχουν βγάλει το τσιπάκι. Και το, αυτό εδώ. Όμως ο Λιακόπουλος, να πω κάτι, ο Λιακόπουλος παλιά είχε βγάλει ένα βίντεο που έδειχνε ότι δεν στους σκανάρει πια τα αποτυπώματα. Τα αποτυπώματα είναι παραμύθια του στους σκανάρει. Θέλει να σου σκανάρει το νούμερο που έχεις εδώ ή εδώ. Στο χτυπάει, έχει το σκανάρει. Τώρα θα στο χτυπήσουμε. Δεν έχουμε όμως αποδείξεις ότι ήδη το έχουν βάλει. Δεν χρειάζεται αποδείξεις. Μέτωπο, οφθαλμός. Μα το είπα, στην Κίνα το είπα προλίγου. Και στη Ρώση. Και στην Κίνα η ριδοσκόπηση που κάνουν βάζουν ένα νούμερο μαζί. Αυτά δεν ακούστηκαν στη συγκέντρωση. Ο άνθρωπος να μην πάρει την αριθμή που είσαι και να μην πάρει το βιομετρικό σύστημα, γιατί εκείνη πάει. Αυτά εγώ ήθελα να πω. Υπάρχει στις χώρες όπου υπάρχει πρόβλημα, οι άνθρωποι δεν έχουν σε χώρες που δεν έχουν καν ρεύμα ούτε ίντερνετ, βάζουν τους ανθρώπους από τους φτωχούς, να δουν τα
ιατρικά του στοιχεία για να ξέρουν ένα μικρό βοήθημα μέσα από το ΙΕ. Λοιπόν, σε μέρη που δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε ίντερνετ, δεν υπάρχει τίποτα. Μέσα σε 24 ώρες πριν όλο τον μηχανισμό, παίρνουν τα βιομετρικά και όλα αυτά τα ανθρώπους στοχού. Και ο κόσμος να γνωρίζει ότι η εκκλησία διάρκεια τάξη της εκκλησίας τους έχει το μας περιφούρησε για όλη την αντίκη διαμαρτυρία του Σαρκέ να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτές τις δυσκολίες που είχαμε, όπως είδατε. Γι' αυτό σας παρακαλώ να διαλυθούμε με ειρηνικό τρόπο, χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Θα έχουμε ενημέρωση στη συνέχεια, να μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις με τα συναρμόδια που η Υπουργεία, κατά την αυτή που θα πάρουμε και τις απαντήσεις στη συνέχεια, από τους υπευθύνους που λέμε, τους αρμόδιους υπουργούς, τι μέλη γενέστε. Χριστός Ανέστη, καλή δύναμη και να διαλυθούμε ησύχως. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη. Εμάς είναι παιδοκτόνοι, είναι παιδεραστές, από τη στιγμή που ψηφίσανε τον νόμο, γιατί είναι τα παιδάκια στους αγώνας. Εμείς θα έρθουμε μαζί στο αστυνόμο του. Ανώμαλοι παιδοκτόνοι είναι, το δικό μας αίτημα θα λάβουμε. Ο Θεός Καραγκιόζηδες, Κυριάκηδες, όλοι, όλοι μασόνοι είσαστε και 300. Ακού λέει η Νέα Δημοκρατία, έχει τη φλόγα της μασονίας, το Πασόκ, έχει τον ήλιο, ο Τσίπρας, έχει το ουράνιο τόξο, οι Καραγκιόζηδες, και πάνε και στην εκκλησία και κάνουν και το σταυρό. Δεν να κρατούνε οι Βρουμιάριδες. Όπως είπαμε, καταδώσαμε, πήραμε τους αφέστους πρέπει εδώ τους Ενδονοβούρεχο και στη συνέχεια εμείς θα έχουμε να εκπληρώσουμε τα υπόλοιπα που λέμε που θα καταθέσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω παρακαλώ να δημιουργεί οποιοδήποτε εδώ για να μείνουμε και εκμεταλλευτούν κάποιοι καταστάσεις. Θέλουμε παρακαλώ να φύγουμε ησύχως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έχουμε στη συνέχεια, θα συντονιστούμε με όλα τα αδέλφια μας, είμαστε μαζί. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε προβλήματα. Παρακαλώ πάρα πολύ να διαλυθούμε ησύχως. Εντάξει, ευχαριστώ και πάλι για όλους που μπορούσανε και συμμετείχανε και αποτελέσαμε και βοηθήσανε σε όλη αυτή την όμορφη σήμερα ομολογιακή σύναξη που πραγματοποιήσανε. Ήταν δώρο άνωθεν αυτό που είδατε. Παρόλο τις δυσκολίες όμως πραγματοποιήθηκε. Σας ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη. Συγγνώμη. Και να